Καλησπέρα σας. Στο πέμπτο, αν θυμάμαι καλά, μέρος του κύκλου Επανάσταση, ένας κύκλος ο οποίος υπάρχει παράλληλα με τις εκδηλώσεις του κύκλου Χρόνος, του οποίου το δεύτερο μέρος ξεκινάει αύριο. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, την τιμή, να βρίσκεται εδώ πέρα ο Γιώργος Ξηροπαΐδης. Θα συζητήσουμε πάνω στην πλαισίωση για την κριτική της βίας, το έργο του Βάλτερ Μπένιαμιν, ένα κείμενο της δεκαετίας του 20. Γενικότερα θα αναφερθούμε στην πρόσληψη της βίας στο έργο του Βάλτερ Μπένιαμιν και τη σύνδεση που μπορεί να υπάρχει με κριτικές τοποθετήσεις ή παρουσιάσεις νεότερων διανοητών. Εντάχει θα αναφερθώ στον ίδιο τον Βάλτερ Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν είναι μια προληφική φυσιογνωμία, αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε με κάποιο τρόπο τον Μπένιαμιν, ανάμεσα στην, αν το θέλουμε έτσι, ριζοσπαστική θεώρηση του υπάρχειν ιστορικός και το ρομαντικό πρόταγμα. Στον Μπένιαμιν αναμειγνύονται ταυτόχρονα ο αναρχισμός, κάποια κομμάτια του μαρξισμού, από κάποια στιγμή και μετά, ειδικά μετά το 1924-25, το μεσιανικό πρόταγμα, έτσι όπως εκφράζεται, με έναν τρόπο, αν το θέλουμε έτσι, ρητά και υπόρρητα, ως επίδραση από τον εβραϊκό μυστικισμό, και ταυτόχρονα μία ανησυχία, η οποία είναι κοινή, ενός ελεύθερου πνεύματος, το οποίο μέσα από τις ίδιες τις αντιφάσεις της εποχής του προσπαθεί να βρεθεί, να κοιτάξει ζητήματα όπως η τεχνική πρόοδος και η ίδια η δυναμική της, η καταστροφή, αν θέλουμε έτσι, που με έναν τρόπο αυτή η πρόοδος μπορεί να φέρει μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό και ταυτόχρονα τις συνδηλώσεις, τις σύνδεσεις αυτού του τεχνικού πνεύματος με τις μορφές εξουσίας, έτσι όπως αυτές οργανώνουν τον πολιτισμό και οδηγούν τελικά στην διάχυτη θλίψη, στην οδύνη και στην γενικευμένη καταστροφή την ίδια την ανθρωπότητα. Ένας πίνακας του Πάολ Κλέε, έτσι όπως ακριβώς εμφανίζεται στις θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας του Βάλτερ Μπένιαμιν, ουσιαστικά ένα σημειωματάριο το οποίο είχε και στην τσέπη του και βάση του οποίου σχεδίαζε ένα μεγαλύτερο έργο, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να το ολοκληρώσει αυτό εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του σε ηλικία μόλις 48 χρονών το 1940. Μπορώ να το κάνω και χωρίς. Λοιπόν, εκεί πέρα... Πρέπει να κλείσει το δικό μου. Ναι. Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κείμενο, σε αυτή τη σειρά θέσεων που εγώ τουλάχιστον, αλλά και άλλοι στοχαστές μπορούν να βρούνε έναν κάποιο παραλληλισμό στη μορφολογία για τις θέσεις του Φόρμπαχ, έτσι όπως εμφανίστηκε στο Μάρξ, σαν δομή, έτσι, βλέπουμε μια από τις θέσεις, τη θέση του Αγγέλου, του ενός πίνακα του Πάολ Κλέε, ο οποίος με ανοιχτό το στόμα και με τα φτερά σε μια ένταση, κοιτάζει ένα παρελθόν που είναι ένα παρελθόν παραδείσου, ένα παρελθόν το οποίο συντρίβεται ουσιαστικά από μια κολοσιαία δύναμη, που για τον Μπένιαμιν δεν είναι τίποτα άλλο από την τεχνική, από την τεχνική πρόοδο, η οποία καλεί μέσα από την ιδιαίτερη δυναμική της, μέσα από αυτή την πίεση, τον Άγγελο, ενώ αυτός προσπαθεί να ξανασυγκροτήσει τα συντρίμια αυτού που είναι ο αδαμιαίος παράδεισος, τον καλεί προς ένα πεπρωμένο το οποίο είναι άδειλο, ένα πεπρωμένο στο οποίο ο Άγγελος έχει την πλάτη στραμμένη προς αυτό και που είναι ένα πεπρωμένο το οποίο ενδεχομένως να εμπεριέχει τον ίδιο τον όλεθρο. Αυτό είναι το πεπρωμένο της τεχνικής πρόοδου, έτσι όπως τουλάχιστον προσλαμβάνεται στο Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν μπορεί να έκανε φευγαλαία κάποια περάσματα πάνω στην έννοια της πρόοδου, ειδικά επηρεασμένος από το Μπρέχτ και τις σχέσεις τους για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα στα μέσα, αρχές με μέσα της δεκαετίας του 30,
αλλά γρήγορα σιγά σιγά και κάτω από την επίδραση του ισχυρού πολιτικού γεγονότος που ήταν οι δίκες της Μόσχας, άρχισε πάλι να αμφισβητεί όλη αυτή την πρόοδο, όλη αυτή τη συνθήκη, έτσι όπως άρχισε να αναγνωρίζει εκ νέου ότι εκφράζει ένα κοινό τεχνικό πνεύμα καταστροφής, τόσο στο επαγγελόμενο, αυτό που βρισκόταν στη Σοβιετική κοινωνία, όσο και σε αυτό που άφηνε πίσω στον πολιτισμό της στη Δύση. Μπένιαμιν γενικά δέχεται την ιστορία ως μια σειρά πραγματοποιήσεων, ως μια σειρά, αν το θέλουμε έτσι, διαδοχικών ενεργών συμβάντων, όπου ο άνθρωπος μέσα σε αυτά βιώνει ταυτόχρονα μια πολλότητα, αλλά και μια διαρκή διάνοιξη προς μέλλοντα τα οποία είναι ικανά ο ίδιος να φέρει μέσα του, μέσα από ένα πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν άλλο από ένα πνεύμα εξέγερσης. Υπάρχουν χωρία, μάλιστα, που ενώ αρχικά αναφέρεται σε ένα κάλεσμα προσευχής που μπορεί ένας καταπιεσμένος και συντετριμμένος λαός ή άνθρωπος να πράξει, αργότερα, στην τελική τους έκδοση, εμφανίζεται να μιλάει πλέον καθαρά για την εξέγερση. Δηλαδή, υπάρχουν χωρία, σημεία, όπου η προσευχή αντικαθίσταται με την εξέγερση. Η βία, έτσι όπως εκφράζεται στο Μπένιαμιν, είναι μια βία η οποία είναι μια καθαρή βία, αν το θέλουμε έτσι. Μια βία η οποία στο έργο, στο έργο πάνω στην κριτική της βίας, ουσιαστικά αναφέρεται σε κάποια συσχέτιση με το «Reflexion sur la violence» του Σορέλ. Εκεί πέρα έχουμε ουσιαστικά μια πρόσληψη της βίας ως μιας καταστροφικής δύναμης, όπου δεν επιδιώκει να απαντήσει σε πολιτικούς στόχους, αλλά ουσιαστικά σε μια πλήρη καταστροφή της κρατικής μηχανής, η οποία δημιουργεί όλη αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα ενός καταπιεσμένου, αλωτριωμένου και συντετριμμένου μέσα στον εαυτό του κόσμου. Αυτή είναι η βία που ο Μπένιαμιν τη βλέπει. Αρχικά την εντάσσει μέσα στο ίδιο το αναρχικό πρόταγμα. Είναι αρκετά επηρεασμένος για σχεδόν μια ολόκληρη δεκαετία από τον αναρχισμό και δηλώνει πολλές φορές αναρχικός. Αργότερα, η πρόσληψή του του αναρχισμού θα αντικατασταθεί από την αναφορά μιας ιδιαίτερης θέσης και συναντήληψης του όρου μηδενισμός. Και αυτή τη βία, αν το θέλουμε έτσι, ο Μπένιαμιν τη βλέπει ως μια καθαρή πράξη, μια πράξη η οποία, ακριβώς μέσα από την καταστροφή του υπάρχοντος, θα επιτρέψει να εμφανιστεί εκείνο το οποίο συντρίβεται ή καταπιέζεται στις νόρμες ακριβώς αυτού του υπάρχοντος, το οποίο μπορεί πολλές φορές να πάρει μια απαλή μορφή για να οδηγήσει τη συντριβή. Αυτή η μορφή μπορεί να είναι η ένταξη μέσα σε κανονικοποιήσεις ή η επιδίωξη κάποιων μετριοπαθών σκοπών ολοκλήρωσης. Σκοπών που μπορεί να έχουν να κάνουν με μια νομική αλλαγή, με μια πολιτική αλλαγή, με πράγματα τα οποία μπορούν να μας θυμίσουν ακόμα και το οικείο παρελθόν της ελληνικής πραγματικότητας μετά το 2015, που ο Μπένιαμιν σε ανάλογες περιπτώσεις και ειδικά αναφερόμενο στην περίπτωση του Λαϊκού Μετόπου στη Γαλλία το 1937, σαρκάζει σε επιστολές του. Η απάντηση λοιπόν του Μπένιαμιν είναι μια απάντηση, αν το θέλουμε έτσι, δημιουργικής καταστροφής, η οποία δεν προσλαμβάνει το πολιτικό ως κομμάτι της καταστροφής αυτής, αλλά μια συνολικότερη μεταμόρφωση που έρχεται μέσα από την αντίληψη του ανθρώπου, όχι ως μια σειρά, μια γραμμική ιστορικότητα, αλλά ως μια χρονικότητα διαρκού συμβατικής παρέμβασης. Κλείνοντας και θέλοντας να δώσω και στο λόγο στον Γιώργο, γιατί πρέπει να τηρήσουμε όσο γίνεται το χρονικό μας όριο σήμερα, θα ήθελα να πω ότι ο Μπένιαμιν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κατά τη γνώμη μου, και είμαι σαφώς κάποιος από αυτούς που το υποστηρίζουν αυτό, είναι ένας στοχαστής ο οποίος στις μεγάλες του στιγμές κράτησε πάντα το ρομαντισμό ως μια κεντρική βάση, ως ένα θεμέλιο λειτουργίας του. Θεώρησε την ένωση θεωρίας και πράξης και αργότερα,
όταν συναντήθηκε με το έργο του Λούκατς, για την ταξική συνείδηση δηλαδή. Ναι, η ιστορία της ταξικής συνείδησης. Ναι, η ιστορία και η ταξική συνείδηση. Όταν λοιπόν συναντήθηκε εκεί, θεώρησε ότι μπορεί αυτή η θεωρία και η πράξη να είναι εξαιρετική και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε πραγματικά να πραγματευτούμε την αλλαγή του κόσμου. Και αυτός ο ρομαντισμός και ταυτόχρονα αυτή η σύνδεση θεωρίας και πράξης είναι αυτή που τελικά, πιστεύω, χαρακτηρίζει περισσότερο ως στάση και ουσία την πορεία και τη δυναμικότητα των στοιχείων που άφησε πίσω του και με τη σκιά του ίδιου ως στοχαστή, αλλά και με την άβρα, την ιδιαίτερη άβρα. Είναι μια λέξη που και ο Μπένιαμιν χρησιμοποιεί πολλές φορές για να περιγράψει την αίσθηση που αφήνει ένα αυθεντικό καλλιτεχνικό έργο, την άβρα που άφησε μια τόσο ιδιαίτερη, ολοκληρωμένη φυσιογνωμία πάνω στη σκέψη, αλλά και στην ίδια την πρόσληψη αυτού που λέμε επανάσταση. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Ξηροπαΐδη. Καλησπέρα και από μένα. Μ' ακούτε? Ακούγομαι? Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που τα είπε όλα ο Γιάννης, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο. Αισθάνομαι μια μηχανία όταν πρέπει να μιλάω για θέματα όπως επανάσταση, χρόνος. Για να ξεπεράσω την αμηχανία, χρησιμοποιώ ένα μικροαστικό τέχνασμα. Καταφεύγω σε ένα κείμενο, ενός άλλου. Άρα θα σας μιλήσω για αυτό το θέμα μέσα από το διάλογο με ένα κείμενο ενός άλλου συγγραφέα. Και το κείμενο που επέλεξα φέρει αυτόν τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Η κριτική της βίας». Για αυτή την απόδοση σας μιλήσω λίγο αργότερα. Ο συγγραφέας που υπογράφει αυτό το κείμενο είναι ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος έγραψε το κείμενο αυτό όταν ήταν 28 χρονών. Και το κείμενο αυτό γράφτηκε το 1920-21, σε μία περίοδο όπου η δημοκρατία της Βαϊμάρης προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. Στο επίκεντρο των συζητήσεων όλων των μεγάλων τότε διανοητών ήταν το Σύνταγμα που είχε θεσπιστεί στη Βαϊμάρη και το οποίο Σύνταγμα, παρότι ήταν αρκετά προοδευτικό για εκείνη την εποχή για τη Γερμανία, στηριζόταν πολύ σε μία διάκριση των τριών εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική, με αποτέλεσμα σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, πολύ σημαντικοί τα διανοητές να θεωρούν ότι έτσι όπως λειτουργεί η διάκριση αυτή, είναι εις βάρος της εκτελεστικής εξουσίας, να μην μπορεί έτσι η εκτελεστική εξουσία, το κράτος, δηλαδή να παρέμβει στον χώρο τον εργασιακό και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την υπέρβαση της ανεργίας. Αυτή ήταν η κριτική που ασκούσε τότε ένας πολύ επιφανής συνταγματολόγος, τον οποίο θαύμαζε ο Βάλτερ Μπένιαμιν, και ήταν ο περίφημος Κάρλ Σμιτ, ο οποίος το 1919 έκανε αίσθηση, δημιουργώντας, γράφοντας το βιβλίο «Η δικτατορία», ωραίος τίτλος, βιβλίο το οποίο είχε πειράσει σε τέτοιο βαθμό τον Βάλτερ Μπένιαμιν, που σε μια επιστολή του είχε, προς τον Κάρλ Σμιτ, του είχε πει ότι εφαρμόζω τη θεωρία της δικτατορίας
για να διερευνήσω την καταγωγή του γερμανικού θεατρικού δράματος. Δηλαδή και η αισθητική θεωρία του Μπένιαμιν ήταν επηρεασμένη από τον Κάρλ Σμιτ. Και αυτός ο Κάρλ Σμιτ, ως τι είναι γνωστός, ως ο επιφανής νομικός, ο εστεμένος νομικός του Τρίτου Ράιχ. Από αυτή τη συγγένεια ορμόμενος, ο Ζακ Ντεριντά έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Η ισχύς του νόμου», στο οποίο αυτό βιβλίο ο Ντεριντά επικρίνει σφοδρότατα τον Μπένιαμιν για τις αντιλήψεις του περί δικαίου και δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι με την κριτική του συνέβαλε στην αποδόμηση της κοινοβουλευτικής τότε δημοκρατίας και κατά κάποιο τρόπο προετοίμασε το έδαφος για τις μεταγενέστερες αρνητικές εξελίξεις. Σε αυτό το βιβλίο ο Ντεριντά διατυπώνει και την εξής τρομακτική θέση. Η διάκριση που εισάγει ανάμεσα σε θεϊκή και μυθική βία, ο Μπένιαμιν, την οποία θα σας αναλύσω, δεν προϋποθέτω τίποτα γνωστό, είναι τόσο επικίνδυνη, λέει ο Ντεριντά, που δεν μας επιτρέπει, με βάση αυτή τη διάκριση, να κριτικάρουμε το ολοκαύτωμα. Στη βάση της σκέψης του Μπένιαμιν, δεν μπορούμε να υποβάλουμε σε κριτική το ολοκαύτωμα. Δεν έχει, λέει, στη διάθεσή του ο Μπένιαμιν, τα εργαλεία για μια κριτική του ολοκαυτώματος. Γι' αυτό το ζήτημα θα μιλήσω όμως το Σάββατο. Σήμερα θα περιοριστώ στο ίδιο το κύμα. Δεν πειράζει, το μαθαίνω. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτή τη σκέψη, το Σάββατο θα γίνει μια ομιλία γι' αυτό. Στους αρχαιολόγους θα γίνει. Γύρω στις 4:30 το απόγευμα. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είναι από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες της κριτικής θεωρίας. Αλλά δεν εντάχθηκε ποτέ σε αυτό το κίνημα, σε αυτή τη σχολή της Φραγκφούρτης, όπως λέγανε, στην οποία, η οποία ιδρύθηκε από τον Αντόρνο και τον Χορκχάιμερ. Βρισκόταν σε μεγαλύτερη επαφή και είχε ένα είδος μεγαλύτερης συγγένειας με έναν άλλον ανατολικογερμανό στοχαστή που σήμερα δεν διαβάζεται, αλλά είναι πολύ σημαντικός και πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Έρνστ Μπλοχ, ο οποίος είχε γράψει τότε ένα βιβλίο που εντυπωσίασε τον Μπένιαμιν με τον τίτλο «Το πνεύμα της ουτοπίας». Αλλά και το άλλο βιβλίο, «Η αρχή της ελπίδας», είναι ένα βιβλίο που όσοι ενδιαφέρονται για την ουτοπία αξίζει να το διαβάσουν. Ο Μπένιαμιν ήταν φίλος επίσης με τον Μπέρτολτ Μπρέχτ, πολύ στενός φίλος, όπως ήταν πολύ φίλος και με έναν γερμανοεβραίο μελετητή του εβραϊκού μυστικισμού που λεγόταν Σόλεμ. Τους αναφέρω αυτούς γιατί τον επηρέασαν στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η σκέψη του. Το 1925 ο Βάλτερ Μπένιαμιν ολοκληρώνει τη διατριβή του που λέγεται «Η καταγωγή του γερμανικού δράματος», αλλά η διατριβή αυτή απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει πρόσβαση στο γερμανικό πανεπιστήμιο. Ο πατέρας του βέβαια ήταν αρκετά πλούσιος, ήταν τραπεζίτης, μετά ήταν και έμπορος με αντίκες, αλλά το 1926 άρχισε να έχει τρομερές δυσκολίες οικονομικές, δεν τα έβγαζε πέρα, και ο Μπένιαμιν, για να επιβιώσει, δούλευε ως δημοσιογράφος σε διάφορες γερμανικές εφημερίδες και με τα έξοδα που έβγαζε πήγαινε στη Γαλλία και έκανε κάποια έρευνα, η οποία τον οδήγησε στη συγγραφή ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου,
το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά βγήκε μετά το θάνατό του, που είναι αυτό το σχέδιο εργασίας των στοών, οι στοές. Αναφερόμαστε στις στοές που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις και δημιουργούν τις προϋποθέσεις των σύγχρονων άνθρωπων να περιπλανιέται και μέσα από την περιπλάνηση να αποκτά μια ιδιότυπη πειραματική σχέση με τον εαυτό του. Το 1938, ο Χίτλερ αφαιρεί από τους Εβραίους τη γερμανική υπηκότητα. Ο Μπέργιαμι συλλαμβάνεται στη Γαλλία, γιατί δεν είχε υπηκότητα, και τον κλείνουν 3 μήνες σε φυλακή. Με παρέμβαση του Μπρέχτ πηγαίνει στην Δανία για ένα διάστημα, και εκεί οι συνθήκες γίνονται πολύ δύσκολες. Επανέρχεται στη Γαλλία και ότου θαύματος, τον Αύγουστο του 1940, ο Μαξ Χορκχάιμερ, ο ιδρυτής της σχολής Φραγκφούρτης, που ήταν τότε στην Αμερική και δούλευε στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, όπου είχε βρει εκεί στέγη η σχολή της Φραγκφούρτης, του βρήκε μία βίζα, του εξασφάλισε μία βίζα για την Αμερική. Και ξεκινάει μία περιπέτεια μαζί με άλλους 100 Εβραίους πρόσφυγες. Πηγαίνουν στα Πυρηναία, στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, προσπαθούν να περάσουν στην ουδέτερη Πορτογαλία, αλλά τους συλλαμβάνουν οι Ισπανοί αστυφύλακες. Λέγεται ότι αυτοί τους απείλησαν ότι θα τους παραδώσουν πίσω στους ναζιστές. Ο Μπένιαμιν είχε πάντα μαζί του, για πανενδεχόμενο, ένα είδος μορφίνης. Πήρε υπερβολική δόση, αυτοκτόνησε, 26 Σεπτεμβρίου, και με την πράξη του αυτή έσωσε τους υπόλοιπους. Διότι οι Ισπανοί αστυφύλακες, γεμάτοι ενοχή, έδωσαν βίζα στους υπόλοιπους Εβραίους για να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη και εκεί έστησαν μία προτομή στη μνήμη του Βάλτερ Μπένιαμιν. Σε ηλικία μόλις 48 ετών, ο Βάλτερ Μπένιαμιν βρήκε ένα τραγικό θάνατο. Σας είπα ότι στα ελληνικά έχει αποδοθεί το βιβλίο αυτό «Η κριτική της βίας». Η απόδοση δεν είναι λάθος, αλλά κάτι χάνεται. Κατά λέξη είναι προς μια κριτική, προς την κριτική, προετοιμασία δηλαδή μιας κριτικής της Gewalt. Gewalt είναι η γερμανική λέξη. Που σημαίνει και βία, σημαίνει και δύναμη, σημαίνει και ισχύς, σημαίνει και εξουσία. Σημαίνει, δηλαδή, και τη βία που είναι νομοποιημένη. Ας πούμε, φανταστείτε, όταν λέμε εμείς νομοθετική εξουσία, στα γερμανικά λένε Gewalt. Έτσι. Χρησιμοποιούμε τη λέξη Gewalt. Είναι η νομοποιημένη βία. Το λέω αυτό τώρα γιατί αυτή η λέξη Gewalt στη σκέψη του περίφημου αυτού στοχαστή, του Κάρλ Σμιτ, αποκτά κεντρική σημασία και κατά όχι παράξενο τρόπο, κεντρική σημασία αποκτά και σε έναν άλλον στοχαστή εκείνης εποχής, πολύ μεγάλο και εξίσου αμφιλεγόμενο, στο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Ο Κάρλ Σμιτ λέει όμως, χαρακτηριστικά, ότι η εξέλιξη της γερμανικής πολιτικής και του γερμανικού έθνους εξαρτάται από την ερμηνεία της Gewalt.
αυτής της λέξης. Και εδώ θα έλεγα, προκαταλαμβάνοντας λιγάκι, ο Μεν Κάρλ Σμιτ νομοποιεί τη βία ως βιοπραγία για να επιδοκιμάσει και να νομοποιήσει την ισχύ του κράτους. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν, αντιθέτως, εστιάζει στη βιαιότητα που είναι απαραίτητη για να υπάρξει δύναμη και εξουσία του κράτους. Ο Καρλ Σμιτ συγκαλύπτει τη βιαιότητα που είναι απαραίτητη για την ισχύ και τη δύναμη του κράτους. Ο Μπένιαμιν εστιάζει σε αυτή τη βιαιότητα που είναι αναγκαία για να ιδρυθεί δίκαιο, εγγυημένο από το κράτος. Είναι τερατώδης, τεράστια διαφορά και ένας λόγος που με εκνευρίζει η ερμηνεία του Ντεριντά είναι ότι παρακάμπτει αυτές τις διαφορές. Για μια διαφορετική επίσης ερμηνεία, αλλά όχι επίσης επιτυχής, αλλά διαφορετική, παραπέμπω και στο βιβλίο που ίσως το ξέρετε, μου είπε ο Γιάννης ότι έχει δώσει εδώ διάλεξη, ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν. Στο όχι, το εμπρός. Α, εντάξει. Συγγνώμη. Σε αυτά είμαι άσχετος. Και... Ωραία. Αλλά υπάρχει ένα δίκτυο επικοινωνίας, έτσι, οπότε... Λοιπόν, και εκεί ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν έχει ασχοληθεί με το θέμα του... της κριτικής της βίας του Μπένιαμιν στο κείμενό του που λέγεται στο βιβλίο που λέγεται «Homo Sacer», δηλαδή ο ιερός άνθρωπος, κυριαρχική εξουσία και γυμνή ζωή. Η λέξη «γυμνή ζωή» είναι παρμένη από το κείμενο του Μπένιαμιν, είναι μάλλον όμως μια σφαλμένη ερμηνεία. Η κριτική της βίας του Μπένιαμιν είναι ένα μικρό κείμενο, αλλά είναι τόσο δυσμετάφραστο, δυσερμήνευτο, που ομολογώ ότι βρίσκω μεγάλη δυσκολία έτσι να σας μεταφέρω και σχηματικά λίγο τις απόψεις του. Γι' αυτό επέλεξα έτσι, μια άλλη στρατηγική, να ξεκινήσω από την τελευταία παράγραφο. Θα σας μεταφράζω έτσι, ενδεικτικά, και θα προσπαθήσω λίγο να σχολιάσω αυτές τις δύσκολες απόψεις του Μπένιαμιν, γιατί αφορούν και το τι κατανοεί ο ίδιος ως επαναστατική βία, την οποία επαναστατική βία, επίσης, την κατανοεί ως μία μορφή εμφάνισης μίας θεϊκής βίας. Και αυτή την θεϊκή βία την ονομάζει και ως μία μορφή φανέρωσης, η οποία δίνει, αποκαλυπτικής φανέρωσης, δίνει στην επαναστατική βία το χαρακτήρα ενός αναρχισμού. Αυτές τις έννοιες πρέπει να τις διαβάσουμε όμως πολύ προσεκτικά. Νομίζω έχει γίνει τέτοια κατάχρηση εννοιών που όταν διαβάζουμε το τι εννοεί ο Μπένιαμιν αρχίζει να αισθανθούμε μια παραζάλη γιατί άλλα εννοεί ο Μπένιαμιν. Το κείμενο είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που έκανε τότε ο νεαρός Μπένιαμιν να γράψει μια φιλοσοφία του πολιτικού. Αλλά οι δύο έννοιες που κυριαρχούν σε αυτό το κείμενο είναι οι έννοιες της βίας και του δικαίου. Και το πολιτικό που εμφανίζεται, η βία είναι η αφετηρία όλων των ενεργειών, το πολιτικό είναι το εργαλείο που μας επιτρέπει να κάνουμε τι, λέει ο Μπένιαμιν, να θεσπίσουμε δίκαιο, νόμους. Προσέξτε τώρα πώς πάει όλη η λογική. Αφετηρία
της ανάλυσης είναι η βία. Η πολιτική είναι εργαλείο που οδηγεί και εκβάλλει στο στόχο, στο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Η καθίδρυση ενός δικαίου, το οποίο δίκαιο το εγγυάται ποιος? Η κρατική εξουσία. Η πολιτική, όπως συνήθως λέει την κατανοούμε ο Μπένιαμιν, είναι εργαλείο. Είναι μέσο για ένα σκοπό. Αφού η πολιτική είναι μέσο για ένα σκοπό, λέει ο Μπένιαμιν, έχει χαμηλή ηθική ποιότητα. Ο βασικός του στόχος είναι να απεμπλέξει την έννοια της πολιτικής από αυτό το σχήμα μέσου και σκοπού. Να δείξει ότι η εργαλειακή αντίληψη για την πολιτική είναι αυτό που λέει η αστική αντίληψη του πολιτικού. Και η αστική αντίληψη, λέει, του πολιτικού, σε τι συνίσταται? Στο ότι η πολιτική είναι μία προσπάθεια υλοποίησης εγωιστικών συμφερόντων. Ο ίδιος θέλει όμως να ευνοήσει μια αντίληψη για την πολιτική, όπου η πολιτική γίνεται μια έκφραση ανατροπής παγιωμένων ηθικών και δικαιικών τάξεων και εγκαθίδρυσης καινούριων. Εκπροσωπεί μια αντίληψη την οποία τη λέγαμε εκφραστικιστική, δημιουργική. Η πολιτική δημιουργεί, παράγει νέες τάξεις που δεν υπηρετούν κάποιους σκοπούς. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια οραματική αντίληψη. Και αυτή η αντίληψη, λέει ο ίδιος, είναι η δική του φράση, δείχνει μια πολιτική που έχει μία ανώτερη μορφή ηθικότητας, Sittlichkeit. Μην σας τρομάζει η λέξη, έχει συγκεκριμένη αντίληψη. Τι σημαίνει κριτική, καταρχάς? Συνήθως, όταν ακούμε αυτή τη λέξη, νιώθουμε ότι είναι μία κριτική καταγγελία ή απόρριψη. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν είχε σπουδάσει το 1912-14 στο Φράιμπουργκ, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, κοντά σε ένα μεγάλο νεοκαντιανό φιλόσοφο, τον Χάινριχ Ρίκερτ, ο οποίος του είχε ασκήσει μεγάλη επιρροή, όπως και ο άλλος ο γερμανοεβραίος νεοκαντιανός, ο Χέρμαν Κοέν. Και είχε μάθει πολύ καλά Καντ. Και η έννοια της κριτικής έχει καντιανίρισμα. Κριτική προέρχεται από τη λέξη κρίνιν, διακρίνω. Διακρίνω τα όρια. Οριοθετώ την νομιμότητα της χρήσης της βίας. Κριτική σημαίνει κριτική οριοθέτηση της νόμιμης χρήσης της βίας. Δεν είναι κριτική καταγγελία. Το ερώτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η βία έχει νομιμότητα. Και όταν μιλάμε για νομιμότητα, κατά ανάγκη πηγαίνουμε κατευθείαν στο επίπεδο του δικαίου. Μπορεί να δικαιολογηθεί η βία όταν, για παράδειγμα, σε μια επαναστατική κατάσταση ακυρώνουμε κάθε αναφορά στο δίκαιο? Ξεκινάει λοιπόν αυτό το κείμενο με ερωτήματα που αφορούν, θα λέγαμε, τη φιλοσοφία του δικαίου. Και σιγά σιγά βλέπει κάποιος ότι ο Μπένιαμιν έχει μια αντίληψη για το δίκαιο που είναι επηρεασμένη και από τον Λούκατς, που λέει ότι το δίκαιο δεν είναι απλά ένας θεσμός, μεταξύ άλλων. Το δίκαιο, η νόμη,
είναι το χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης εποχής και κορυφώνεται αυτή στην παρούσα εποχή. Ο Γκέωργ Λούκατς έλεγε ότι το δίκαιο έχει εξαίχουσα σημασία στην εποχή μας ιδιαίτερα, λόγω αυτής της πραγμοποίησης των ανθρώπινων σχέσεων που συντελούνται στην καπιταλιστική οργάνωση της παραγωγής. Το δίκαιο εκφράζει αυτή την πραγμοποιητική σχέση των ανθρώπων και τι είναι, λέει ο Λούκατς, είναι ένα αφηρημένο σύστημα λογισμού η οποία μας επιτρέπει να υπολογίζουμε με ακρίβεια τις νομικές συνέπειες μιας πράξης. Είναι ένας μαθηματικός λογισμός, αφηρημένος. Μια μορφή αφηρημένη, η οποία δεν ανταποκρίνεται στο υλικό υπόστρωμα των βιωτικών σχέσεων των ανθρώπων. Ο Λούκατς μιλάει για τη διάκριση μορφής και περιεχομένου. Η μορφή του δικαίου είναι αφηρημένη, καθολική, είναι ένας μαθηματικός λογισμός και εφαρμοζόμενος αυτός στη συγκεκριμένη ζωή των ανθρώπων οδηγεί σε μία πραγμοποίηση αυτών των σχέσεων. Ο Μπένιαμιν δεν χρησιμοποιεί αυτό το σχήμα, μιλάει για το σχήμα μέσου και σκοπού. Το δίκαιο λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως μέσο για την καθίδρυση εξουσιαστικών σχέσεων πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Στα γερμανικά το λέει Rechtsetzung, η θέσπιση του δικαίου, είναι Machtsetzung, είναι θέσπιση εξουσίας. Αλλά και λέει ο Μπένιαμιν, για να μπορέσω να μιλήσω εγώ τώρα για το δίκαιο και για τις διακρίσεις που εμφανίζονται μέσα στον χώρο του δικαίου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε μία διαφορετική κριτική των μορφών βίας, πρέπει να πάρω μία σκοπιά έξω από αυτό το χώρο του δικαίου. Αλλά για να πάρω μία σκοπιά έξω από αυτό το χώρο του δικαίου, σημαίνει να πω έξω από αυτό την ιστορική εποχή. Άρα πρέπει να προϋποθέσω μια άλλη ιστορική εποχή. Και εύνης, τα προβλήματα φιλοσοφίας του δικαίου γίνονται προβλήματα φιλοσοφίας ιστορίας. Είναι εφικτή μια νέα εποχή από όπου μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε τα διάφορα κριτήρια που έχουμε για να κρίνουμε τις διάφορες μορφές βίας. Θέτει με δογματικό τρόπο την δυνατότητα μιας νέας εποχής? Όχι, είναι το ερώτημά του. Και εκεί που νομίζει κανένας ότι ο Μπένιαμιν από τη φιλοσοφία του δικαίου πάει στην φιλοσοφία της ιστορίας και τελειώσαμε, εύνης, η φιλοσοφία της ιστορίας αντιμετωπίζει τη βάση μιας διάκρισης που θα έλεγε κανένας ότι είναι θεοκρατική. Μιλάει για μία διάκριση ανάμεσα στη μυθική βία. Προσέξτε, τη μυθική βία χαρακτηρίζει κατά τον Μπένιαμιν τη βία που ασκεί το δίκαιο σε όλες τις μορφές, ακόμα και σήμερα. Μια μορφή μυθικής βίας είναι το δίκαιο. Θα σας εξηγήσω τι εννοεί μυθική βία. Και την αντιδιαστέλει προς μία άλλη μορφή βίας που είναι καθαρή φανέρωση, την ονομάζει θεϊκή βία, και είναι η βία που υποτίθεται ασκεί η φανέρωση ενός Θεού, υποτίθεται της μονοθεϊστικής θρησκείας, εβραϊσμού και χριστιανισμού. Μυθική βία, λέει ο Ντεριντά, εκφράζει την ελληνική, αρχαία ελληνική σκέψη, άρα το δίκαιο είναι απόρρια της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Η θεϊκή βία, που είναι η θεϊκή βία της δικαιοσύνης, είναι η παράδοση η εβραιοχριστιανική, η μονοθεωστική.
Άρα μπαίνει σε ζητήματα φιλοσοφίας της θρησκείας. Σας έδωσα τώρα ένα μικρό περίγραφο. Και θα ξεκινήσω από το τέλος, από μία τελευταία παράγραφο. Θα με επιτρέψετε λιγάκι να σας διαβάζω, έστω και αν υπάρχει κάποια δυσκολία, δεν προϋποθέτω τίποτα. Θα δείτε ότι όλα γίνονται κατανοητά. Λέει η τελευταία παράγραφος που είναι και συγκλονιστική. Σας μεταφράζω. Λέω μεταφράζω γιατί υπάρχει μια ελληνική μετάφραση, αλλά όσο καλή και αν είναι και έντιμη, έχει κάποια προβλήματα. Ας πω ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχει μέσα η αναφορά σε μια βιβλική αφήγηση. Υπάρχει μια εξέγερση κατά του Μωυσή, την οποία εξέγερση την κάνει η φατρία του Κορέ, κάτι προνομιούχοι Λεβίτες. Είναι προνομιούχοι αυτοί. Αλλά η ελληνική μετάφραση, αυτό τη λέξη «die rote», η οποία στα γερμανικά θυμίζει τη λέξη «rot» που σημαίνει κόκκινο, τη μεταφράζει η Ερυθρή, ο Ερυθρός Κορέ, ο κόκκινος Κορέ. Αλλά ο κόκκινος Κορέ, στα συμφραζόμενα δικά μας, θυμίζει κάποιον με, επαναστάτη. Έτσι. «Die rote» όμως σημαίνει φατρία. Και η φατρία του Κορέ είναι η φατρία που εκφράζει τους Λεβίτες προνομιούχος. Έτσι. Το παράδειγμα, έτσι όπως μεταφράζεται, να λέει ότι κάποιος επαναστάτης εναντίον του Μωυσή και της θεοκρατίας του υφίσταται τιμωρία από το Θεό. Έτσι. Δεν ισχύει αυτό. Λέει λοιπόν το τελευταία παράγραφος, η κριτική της βίας είναι η φιλοσοφία της ιστορίας της βίας. Μόλις σας έλεγα, έτσι, ότι ξεκινάει από μία ανάλυση της φιλοσοφίας του δικαίου και φτάνει σε μία φιλοσοφία της ιστορίας. Γιατί, επαναλαμβάνω, το δίκαιο δεν είναι ένας τυχαίος θεσμός κατά τον Μπένιαμιν και τον Λούκατς. Δεν είναι απλά παραδοσιακά με το μαρξιστικό τρόπο στοιχείο του επικοδομήματος. Στο δίκαιο συμπυκνώνεται η πνευματική ουσία της καπιταλιστικής κοινωνίας, η οποία είναι η κορύφωση όλων των κοινωνιών μέχρι τώρα. Στις αντιφάσεις και στη βία του δικαίου, καταλαβαίνουμε τις αντιφάσεις της ίδιας καπιταλιστικής οργάνωσης κοινωνίας. Την αυτοσυνειδησία της, η οποία είναι και στρεβλή αυτοσυνειδησία. Εδώ έχει σημασία να δούμε τι σημαίνει Gewalt στον Μπένιαμιν. Τι σημαίνει βία. Θέλει λίγο προσοχή. Λέει βία είναι κάθε δρόσα αιτία, κάθε πράξη, η οποία έχει επιρροή στις ηθικές σχέσεις των ανθρώπων. Προσέξτε, στις ηθικές σχέσεις των ανθρώπων. Ας πούμε, ο σεισμός, το ηφαίστειο, ασκεί μια μορφή βία στους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι βία η οποία επηρεάζει τις ηθικές σχέσεις των ανθρώπων. Εκτός εάν πάρει τέτοιες διαστάσεις καταστροφή που επηρεάσει τη δομή των ανθρώπινων σχέσεων. Μια τέτοια μορφή καταστροφικής επιρροής ενός σεισμού περιγράφει σε ένα υπέροχο διήγημα ο Χάινριχ φον Κλάιστ. Έτσι. Ο σεισμός στη Χιλή. Είναι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία νουβέλα που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά σε εκδόσεις Άγρα, αξίζει να τα διαβάσετε. Ένα άλλο παράδειγμα που φέρνει για τη βία ο Μπένιαμιν είναι η βία που ασκεί ο άντρας στις γυναίκες. Στο μέτρο που αυτή η βία αφορά τις ιδιωτικές σχέσεις, δεν περιλαμβάνεται σε αυτό που κριτικάρεται από τον Μπένιαμιν. Εάν όμως, λέει, η βία αυτή
πάρει μια τέτοια έκταση, ούτως ώστε μέσα από αυτή την εφαρμογή της βίας να επηρεάζεται γενικά η σχέση του αντρικού και του γυναικείου φύλου, τότε η βία αυτή εντάσσεται σε αυτό το ερώτημα της άσκησης κριτικής, νόμιμης κριτικής αυτήν. Γενικά, βία αφορά όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες είναι πρικισμένες με τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις ηθικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Λέει τώρα ο Μπένγεμιν, γιατί λέει η κριτική της βίας είναι η φιλοσοφία της ιστορίας της, γιατί η φιλοσοφία αυτής της ιστορίας μας επιτρέπει να βρούμε τη δυνατότητα μιας κριτικής στάσης απέναντι σε όλα, λέει, τα χρονικά δεδομένα αυτής της βίας. Τι εννοεί? Εννοεί ότι όλες οι διακρίσεις σε μορφές βίας που επιδέχονται κριτική στη βάση του δικαίου χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια, τα οποία αυτά κριτήρια πάντα ισχύουν μέσα στο πλαίσιο του δικαίου. Δεν βγαίνουν έξω από το χώρο του δικαίου. Αυτή η εμενής κριτική, λέει ο Μπένγιαμιν, δεν μου αρκεί. Γιατί δεν μου αρκεί? Διότι δεν μπορεί να δείξει αυτό που γι' αυτόν έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι το ίδιο το δίκαιο είναι η βία. Ανάμεσα στη δίκαιο και στη βία δεν υπάρχει διάκριση. Και πώς φαίνεται αυτό? Ο Μπένγιαμιν κάνει μία διπλή διάκριση ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες μορφές βίας. Υπάρχει, λέει, η βία που θεσπίζει το δίκαιο, μία δικαιοταξία. Σκεφτείτε ότι σε κάθε ιστορική εποχή έχουμε μία επανάσταση, η οποία ενδεχομένως, μία εξέγερση, δημιουργεί ένα δίκαιο που έρχεται σε σύγκρουση με το προηγούμενο. Τη στιγμή της επανάστασης ακυρώνεται το προηγούμενο δίκαιο και θεσπίζεται ένα καινούριο στη βάση μιας αδικαιολόγητης, κατά κάποιο τρόπο, πρακτικής. Κατά τη θέσπιση του καινούριου δικαίου, δεν έχουμε πού να στηριχθούμε. Πώς δικαιολογείται τελικά αυτή η θέσπιση του δικαίου? Από το γεγονός ότι κατόρθωσε να κερδίσει την εξουσία. Από την επιτυχία της. Υπάρχει μια βιαιότητα στη θέσπιση του δικαίου. Όταν όμως θεσπίζεται και καθιδρύεται, λέει, αυτό το δίκαιο, υπάρχει μία τάση, η δικαιοταξία που έχει εγκαθιδρυθεί, να λησμονεί το γεγονός ότι θεσπίστηκε δια της βίας. Να εμφανίζεται ως ειρηνόφιλη. Να ξεχνάει τη δημιουργική βία που τη γέννησε. Και τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Η δικαιοθεσία, η δικαιοταξία η οποία έχει θεσπιστεί προσπαθεί με κάθε τρόπο απέναντι στις αντίπαλες δυνάμεις που μπορούν να γεννηθούν να διατηρήσει τη δύναμή της. Η θέσπιση του δικαίου, η βία που χαρακτηρίζει τη θέσπιση του δικαίου μετατρέπεται τώρα σε μία βία για τη διατήρηση του δικαίου. Και πώς γίνεται η διατήρηση του δικαίου? Παράδειγμα. Από τη σύγχρονη εποχή το παράδειγμα. Λέει ο Μπένγιαμιν, το σημερινό δίκαιο που έχει καθιδρυθεί προβλέπει ένα δικαίωμα στην απεργία.
το προβλέπει. Δίνει το δικαίωμα στους εργαζόμενους να αντιδράσουν. Αλλά όταν οι εργαζόμενοι αντιδρούν, δημιουργείται ο κίνδυνος αυτή η αντίδραση να αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα. Και τότε το κράτος, για να διατηρήσει την εξουσία του, εμφανίζει αυτό που είναι. Βία. Χρησιμοποιεί τη βία για να ακυρώσει ένα δικαίωμα που έχει εκχωρήσει το ίδιο. Διότι αυτό το δικαίωμα θέλει να το έχει υπό το δικό του ερμηνευτικό έλεγχο. Δημιουργείται έτσι μια εσωτερική αντίφαση, λέει ο Μπένιαμιν, στην ίδια τη νομική κατάσταση. Μια άλλη μορφή, λέει, αντίφασης εμφανίζεται στο γεγονός ότι μία από τις δυνάμεις που χρησιμοποιούμε για να διατηρήσουμε το δίκαιο είναι η αστυνομία. Η παρουσία, λέει, της αστυνομίας είναι, έχει το χαρακτήρα ενός φαντάσματος, λέει. Μας στοιχειώνει, λέει. Γιατί, ενώ η αστυνομία εμφανίζεται, λέει ο Μπένιαμιν, ως μία μορφή διατήρησης του δικαίου, τι κάνει η αστυνομία, επειδή σε πολλές περιπτώσεις πρέπει η ίδια να παρέμβει, χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη ένομη διάταξη την οποία να στηρίζεται, ερμηνεύει και θεσπίζει ένα καινούριο δίκαιο. Με κάθε παρέμβαση, λέει η αστυνομία, αντί να διατηρεί το δίκαιο, το θεσπίζει. Μία δύναμη διατήρησης του δικαίου γίνεται δύναμη θέσπισης του δικαίου με βίαιο τρόπο. Έτσι οδηγούμαστε, λέει ο Μπένιαμιν, σε μία διαρκή ταλάντωση ανάμεσα στη βία που χαρακτηρίζει το θεσπισμένο δίκαιο, συγγνώμη, στη βία της θέσπισης του δικαίου και στη βία που πρέπει να ασκήσει το δίκαιο για να διατηρηθεί. Και ενώ ξέρουμε από τον Μάρξ ότι η ιστορία είναι η ιστορία των ταξικών αγώνων, όπου κάθε τάξη επαναλαμβάνει την εξουσία, επιβάλλει τη δική της ταξική εξουσία, λέει ο Μπένιαμιν, τι είναι η ιστορία μέχρι τώρα? Μια συνεχής διακύμανση ανάμεσα στη θέσπιση καινούριων μορφών δικαίου, στην προσπάθεια διατήρησής τους, μέχρι ότου αυτό το θεσπισμένο δίκαιο να μην μπορεί να διατηρηθεί, να υπακούσει μια καινούργια μορφή δύναμης, να ακυρωθεί και να δημιουργηθεί μια καινούργια θεσπισμένη δικαιοταξία. Και έχουμε, λέει ο Μπένιαμιν, μια διαρκή ταλάντωση, μια αυξομοίωση. Υπάρχει, λέει, κάτι σάπιο στο δίκαιο. Το σάπιο βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Στο ότι στηρίζεται στη βία για να θεσπιστεί και ότι πρέπει να τη συγκαλύψει αυτή τη βία. Και την ώρα που προσπαθεί να τη συγκαλύψει, γίνεται χειρότερη βία. Και είμαστε σε μια διαδικασία την οποία θα ονόμαζαμε αιώνια επανάληψη της βίας του δικαίου. Και αυτό, λέει, ο νόμος, ο διαλεκτικός νόμος της ταλάντωσης, λέει ο Μπένιαμιν, είναι δική τη φράση από την τελευταία παράγραφο, έχει το χαρακτήρα μιας μυθικής βίας. Έχει τη γενεολογία του, λέει, στη μυθική βία. Στη βία του μύθου. Και προσπαθεί να το εξηγήσει, λέγοντας το παράδειγμα της Νιώβης. Η Νιώβη είχε κάνει με το Δία αρκετά παιδιά και κοκορευόταν ότι τα δικά της παιδιά σχέση με τα παιδιά της Ήρας ήταν πολύ πιο υγιή, πολύ πιο όμορφα, με αποτέλεσμα η Ήρα να στείλει τα δυο της παιδιά, που είναι ο Απόλλων και η Άρτεμις,
και να εξοντώσουν. Τη νιώβη, μάλλον τα παιδιά της νιώβης, την ίδια τη νιώβη την άφησαν ταπεινωμένη στην άκρη. Η ποινή που επέβαλαν για αυτό το αδίκημα της Ήβρεως, λέει ο Μπένιαμιν, είναι δυσανάλογη. Φανταστείτε, σκοτώνει όλα τα παιδιά ο Απόλλων με την Άρτεμη. Αλλά για ποιο λόγο, λέει, το κάνει αυτό? Για να δείξει τα όρια της νιώβης, να βάλει μία τάξη δικαίου, η οποία δια της βίας δείχνει τα όρια της εξουσίας των θνητών και των υπηκών. Η μυθική βία είναι η βία που επιβάλλεται από τα πάνω για να διατηρήσει μία εξουσία. Η μυθική βία είναι βία της εξουσίας που χρησιμοποιούν οι ισχυροί για να επιβάλλουν τα δικά τους πλεονεκτήματα απέναντι στους υπηκόους. Κάθε μυθική βία είναι βία εξουσιαστική, κυριαρχική. Αλλά η μυθική βία, λέει ο Μπένιαμιν, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ότι είναι έκφραση, φανέρωση μιας παρουσίας ενός Θεού. Αλλά ενός Θεού που θέλει με το δίκαιο να επιβάλλει την εξουσία Του. Απέναντι σε αυτή τη μυθική βία, λέει, υπάρχει μια άλλη βία, η οποία είναι η θεϊκή βία. Είναι η βία του Θεού, της εβραιοχριστιανικής υποτίθεται παράδοσης, η οποία επιβάλλει την αρχή της δικαιοσύνης, όχι την αρχή της εξουσίας. Τι εννοεί εδώ με δικαιοσύνη ο Μπένιαμιν? Την εξηγεί με αναφορά στην ανάγκη να αποδίδουμε δικαιοσύνη στην εκάστοτε μοναδική κατάσταση. Δικαιοσύνη, λέει, υπάρχει μόνο όταν αποδίδουμε δικαιοσύνη στην εκάστοτε ατομική ξεχωριστή κατάσταση στην οποία βρίσκονται ερημένοι άνθρωποι. Αυτή, λέει, η δικαιοσύνη ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της εκάστοτε κατάστασης. Είναι μια δικαιοσύνη, λέει, ατομική, ενική, συγκεκριμένη, αλλά ταυτόχρονα, λέει, επιδέχεται καθολίκευση. Δηλαδή, πρέπει να είναι μία δικαιοσύνη που πρέπει να αποδίδεται σε όλες τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Ενώ αντίθετα, το δίκαιο τι κάνει? Υπαγάγει όλες τις περιπτώσεις, τις ατομικές, στη βία ενός ενιαίου κανόνα, ενός ενιαίου νόμου. Ο νόμος δεν μπορεί να συλλάβει την ενικότητα, την καταστρέφει. Ο νόμος, το δίκαιο, είναι ενάντια στη δικαιοσύνη. Κάθε ενικότητα αντιμετωπίζεται στο νόμο ως ένα στοιχείο υπαγωγής σε ένα καθολικό νόμο. Δεν είναι μόνο του Μπένιαμιν αυτή η άποψη. Υπάρχει ένας εκπληκτικός διάλογος του Πλάτωνα. Λέγεται «Πολιτικός». Εκεί στον πολιτικό, ο Πλάτων εμφανίζει στο διάλογό του έναν ξένο, ξένο προς τους Αθηναίους. Και εκεί ο ξένος λέει στους Αθηναίους συνομιλητές του στο διάλογο ότι ο νόμος, προσέξτε, ακόμα και ο ιδανικότερος νόμος, είναι σαν έναν αμαθή και ανεδή άνθρωπο. Ο νόμος, λέει, τι κάνει? Για όλες, λέει, τις ατομικές περιπτώσεις, φτιάχνει ένα κανόνα, ενιαίο. Και δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του καθενός ανθρώπου, δεν λαμβάνει υπόψη
ότι μέσα στον χρόνο μεταβάλλονται οι ανθρώπινες πράξεις και παραμένει άτακτος, άτακτος και κλειστός στον εαυτό του. Επειδή οι νόμοι έχουν αυτό, λέει, το έλλειμμα, αυτό το διπλό έλλειμμα, λέει ο Πλάτων, δηλαδή ούτε την ατομικότητα των πράξεων και καταστάσεων μπορεί να συλλάβει, αλλά ούτε και την χρονική μεταβλητότητα των ανθρώπινων πραγμάτων μπορεί να δει, πρέπει να σκεφτούμε μία πολιτεία όπου ενδεχομένως πρέπει να διορθωθούν, λέει, αυτοί οι νόμοι. Και πώς θα το κάνουμε? Εκεί λέει ο ξένος, μήπως πρέπει να σκεφτούμε έναν βασιλιά, ένα βασιλικό άνδρα μεταφρονήσεως, ο οποίος θα μπορεί, τι να κάνει, το εκάστο το προσήκον αποδιδώνε, στον καθένα να αποδίδει αυτό που του προσήκει. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και αναρωτιέται ο ξένος, υπάρχει ένας τέτοιος βασιλικός ανήρ μεταφρονήσεως, υπάρχει ένας τέτοιος? Θα ήταν ένας θεός. Προσέξτε, θεός. Είναι εφικτό, λέει, στους ανθρώπους να αποδίδουν αυτή τη δικαιοσύνη? Υπάρχει τέτοια δυνατότητα θεϊκής δικαιοσύνης, λέει ο Πλάτων? Στην ουσία, η απάντησή του είναι αρνητική. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια πιο ευλίγιστη χρήση των νόμων, η οποία ευλίγιστη χρήση, τι θα οδηγεί? Σε μια επίοικη εφαρμογή των νόμων, που θα λαμβάνει υπόψη στις ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων. Μιλάει για μια επίοικη χρήση των νόμων. Όταν λέει τώρα ο Μπένγιαμιν για μια θεϊκή βία, η οποία στηρίζει την αρχή της δικαιοσύνης, φαντάζεται ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια θεϊκή δικαιοσύνη όπου θα αποδίδεται αυτή η δικαιοσύνη η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του καθενός? Θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε κατάσταση? Λέει κάτι τόσο ουτοπικό ο Μπένγιαμιν. Λέει ο Μπένγιαμιν ότι η θεϊκή δικαιοσύνη είναι πράγματι μανιφεστατσιόν. Είναι, λέει, φανέρωση, αποκάλυψη. Δεν είναι κάτι, προσέξτε, που επιβάλλει ένας θεός. Προσέξτε, εδώ έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι ο Θεός υποκείμενο αυτής της δικαιοσύνης. Η ίδια αυτή η βία που ανατρέπει αυτή την παγιωμένη δικαιική κατάσταση είναι μια φανέρωση. Και μέσα από τη φανέρωση φανερώνεται και ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι υποκείμενο πράξης. Είναι η ίδια η κατάσταση της δικαιοσύνης. Αυτή, λέει, η κατάσταση όμως, λέει ο Μπένγιαμιν, ρητά, ποτέ δεν εμφανίζεται ως τέτοια. Δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε ως τέτοια. Εμείς μπορούμε να συλλάβουμε ως άνθρωποι με γνώση και βεβαιότητα ό,τι μας δίνει η μεθική βία του δικαίου. Άρα, οι άνθρωποι κατά ανάγκη είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν αυτή την βία του δικαίου. Αλλά εμφανίζεται αυτή η θεϊκή βία υπό τη μορφή ρήξεων, ρογμών μέσα στο σύστημα. Και λέει, μία φανέρωση ανθρώπινη τώρα αυτής της θεϊκής βίας είναι η επαναστατική προλετεριακή απεργία. Προσοχή. Κάνει μία διάκριση παρμένη από το Σορέλ. Υπάρχει, λέει, η πολιτική γενική απεργία και η προλεταριακή. Η προλεταριακή είναι η ένδειξη της παρουσίας της θεϊκής δικαιοσύνης σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν μπορούμε να έχουμε τη θεϊκή δικαιοσύνη ως τέτοια. Έχουμε την ανθρώπινη εκδοχή. Ποια είναι η διαφορά? Στην πολιτική, λέει, γενική απεργία, τι έχουμε? Η μία κρατική εξουσία αντικαθίσταται από μια άλλη. Η μία μορφή κράτους, κρατικής εξουσίας, αντικαθίσταται από μια άλλη. Εδώ η Επανάσταση, ας πούμε, δημιουργεί ένα νέο δίκαιο, μια νέα μορφή βίας, νέα μορφή προνομίων. Κάτι που είχε προβλέψει πολύ ωραίο ο Μπακούνιν στο Θεός και Κράτος. Η προλεταριακή γενική απεργία τι κάνει?
δεν θεσπίζει καινούριο κράτος. Κάνει, λέει, μία vernichtung, μία εκμυδένιση της κρατικής εξουσίας. Δεν εγκαθιδρύει καινούριο κράτος, ούτε καινούριο δίκαιο. Τι κατάσταση είναι αυτή? Εξαφανίζεται κάθε μορφή δικαίου? Ο Ντεριντά λέει, μα αν εξαφανιστεί κάθε μορφή δικαίου, μες στο δίκαιο είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα. Πώς διασφαλίζουμε την ισότητα των ανθρώπων, αν δεν έχουμε κάποιο δίκαιο? Μπορεί το δίκαιο να είναι ό,τι είναι, αλλά είναι κάτι που επιβάλλει να σεβόμαστε την ισότητα των ανθρώπων. Λέει όμως ο Μπένιαμιν, αν το διαβάσουμε προσεκτικά, δεν καταστρέφεται το δίκαιο μέσα από αυτή την επαναστατική διαδικασία, αλλά γίνεται μία, θα σας πω στα γερμανικά, μην τρομάξεις, θα σας το εξηγήσω. Entsetzung des Rechts. Λέει μία αποκαθίδρυση του δικαίου, όχι μία εξαφάνιση του δικαίου, αλλά αλλάζει η σχέση μας με το δίκαιο. Κάτι ανάλογο που λέει ο Πλάτων. Δηλαδή, το δίκαιο χρησιμοποιείται όχι με άτεκτον τρόπο, χρησιμοποιείται κατά ανάγκη με έναν τρόπο απρόθυμης εφαρμογής. Κάτι που το είχα ονομάσει το δίκαιο των απροθύμων. Είναι ένα δίκαιο που έχει στοχαστική σχέση με τον εαυτό του, που ξέρει τη βιότητά του και τη λαμβάνει αυτή υπόψη κατά την εφαρμογή του. Είναι μία Entsetzung des Rechts. Μία αποκαθίδρυση της βιότητας του δικαίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξαφανίζεται αυτή η βιότητα. Η θεϊκή δικαιοσύνη, η οποία αποδίδεται μέσα από αυτή την επανάσταση, δεν εμφανίζεται ως τέτοια καθαρή. Εμφανίζεται μέσα από τις ρήξεις, τις ρογμές του δικαίου, δημιουργεί πόρους ελευθερίας. Θύλακες ελευθερίας. Και προσέξτε, αυτή η επανάσταση, λέει, που την ονομάζει προλεταριακή, δεν προϋποθέτει ένα ήδη συγκροτημένο υποκείμενο που λέγεται προλεταριάτου. Αφήστε που δεν εξηγεί τι εννοεί προλεταριάτου. Δεν είναι κάποιος που σχεδιάζει αυτή την επανάσταση. Εάν υπήρχε ένα υποκείμενο ήδη συγκροτημένο που παίρνει και σχεδιάζει την ανατροπή και όλα αυτά, θα ήταν μια εργαλειακή πολιτικού τύπου σχέση. Εδώ έχουμε μια έκφραση, λέει, δημιουργική, που μέσα από αυτή τη δημιουργική έκφραση δημιουργείται το επαναστατικό υποκείμενο, δημιουργείται μέσα από αυτή την έκφραση και είναι, όπως λέει, κατά την φανέρωση της τάσης μας σε μια κατάσταση οργής. Είναι, λέει, έκφραση μιας ηθικής αγανάκτησης. Όπως, λέει, συμπεριφερόμαστε σε μια δίκαιη οργή, έτσι, λέει, είναι η επαναστατική αυτή έκρηξη, η οποία είναι άναρχη. Άναρχη, αναρχική, όχι με την έννοια ότι κάποιο συγκριτημένο σώμα, ας πούμε, παίρνει και καταστρέφει από πάνω την εξουσία, πράγμα που είχε δείξει και ο Μπακούνιν, ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί από τη στιγμή που κάποιος παίρνει την εξουσία για να την καταργήσει, λέει, δεν γίνεται, διότι από τη στιγμή που θα την πάρει την εξουσία, μάλλον θα τον καταλάβει ήδη η εξουσία και θα γίνει ο ίδιος εξουσία, θα δημιουργήσει καινούρια προνόμια. Και εδώ είναι πολύ κοντά και ο Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν είναι πραγματικά αναρχικός παρά μαρξιστής σε αυτήν την άποψη. Λέει ότι αυτό γίνεται μέσα από μια διαδικασία φανέρωσης μιας επαναστατικής ορμής που προεκύπτει από μια δίκαιη ηθική αγανάκτηση. Είναι μια φανέρωση. Και μέσα από αυτή τη φανέρωση εμφανίζονται όλες αυτές οι ρογμές σε ένα σύστημα που ωστόσο διατηρεί και τη διάσταση του δικαίου. Γιατί? Σκεφτείτε το εξής απλό. Είναι ένα επιχείρημα που το περιγράφει πολύ ωραία και ο Λεβινάς στο βιβλίο του «Ολότητα και Άπειρο»,
αλλά και ο Αντόρνο. Το να έχεις, το να αποδώσεις δικαιοσύνη σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, που είναι η δικαιοσύνη, είναι εφικτό μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Τη στιγμή που αποδίδω εγώ δικαιοσύνη σε κάποιον, ανταποκρίνομαι με υπεύθυνο τρόπο στο κάλεσμά του, για, την ίδια στιγμή επιτελώ μια αδικία απέναντι σε όλους άλλους, στους οποίους δεν ανταποκρίνομαι. Σκεφτείτε, έχετε ζήσει όλοι στο μετρό, ας πούμε, που έρχονται πολλοί που σου ζητάνε κάποια βοήθεια. Άντε, σε ένα-δύο μπορείς, μετά αρχίσεις πλέον να αισθάνεσαι μια παραζάλη. Αδυναμία να ανταποκριθείς. Το πρόβλημα, λέει, του να αποδώσεις αυτή τη δικαιοσύνη πραγματικά έχει ένα όριο. Τι κάνουμε όλες τις άλλες αδικίες που επιτελούμε τη στιγμή που αποδίδουμε δικαιοσύνη σε κάποιους? Εκεί χρειαζόμαστε τους νόμους της δικαιοσύνης. Δηλαδή, οι νόμοι της ισότητας έρχονται για να διασφαλίσουν, έστω και με ένα μεσολαβημένο τρόπο, τη δυνατότητα να ακυρώσεις αυτή την αδικία που επιτελείς σε όλους άλλους, που δεν τους λαμβάνεις υπόψη. Αυτό ονομάζεται «Entsetzung des Rechts», αποκαθίδρυση του δικαίου. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τώρα το δίκαιο για να επιλύσω ένα έλλειμμα που έχει η απόδοση θεϊκής δικαιοσύνης. Το έλλειμμα αφορά στο ότι είναι εφαρμόσιμη σε λίγους. Και χρειαζόμαστε τους υπόλοιπους νόμους σαν βοήθεια για να μπορέσει να υπάρξει μια ισότητα στη μεταχείριση όλων αυτών που αδικούμε. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν λέει αυτή την επανάσταση προλεταριακή, γενική απεργία, διότι μέσα από αυτή εμφανίζεται η αναγκαιότητα αυτής της θεϊκής δικαιοσύνης που έρχεται πάντοτε σε ρήξη με τη δυστυχώς κατά κάποιο τρόπο αναγκαία χρήση εξουσίας για την ύπαρξη δικαίου. Είναι μία συνεχής προσπάθεια, μία διηνεκής, όπως λέει. Ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Είναι μία έναη εργασία, η θεϊκή δικαιοσύνη. Αλλά από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί, έχει αρχίσει να εμφανίζεται μία καινούργια ιστορική εποχή. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Ξηροπαίδη για την εξαιρετικά περιεκτική τοποθέτησή του. Ας κρατήσουμε ταυτόχρονα και κάποιες συνδηλώσεις πάνω σε αυτό που έχει εννοηθεί σε διάφορες προσεγγίσεις του μπενζαμινικού έργου, του μπενιαμινικού έργου, κατά άλλους, για το θέμα της βίας. Μπορούμε να δούμε την ίδια τη θεϊκή βία στο ξέσπασμά της, στο πλαίσιο της προλεταριακής επανάστασης, αυτό που είναι τελικά η προλεταριακή πράξη επίσης, από μια άλλη σκοπιά, από τη σκοπιά που μοιάζει σαν να βρίσκεσαι σε μια πεδιάδα, όπου ένα δέντρο βρίσκεται στη μέση αυτής της πεδιάδας, μαζεύονται σύννεφα, υπάρχει υγρασία για λίγο, ένας κεραυνός χτυπάει κάπου ένα δέντρο, αυτό το δέντρο. Δεν μπορεί να πεις ότι υπάρχει ένα υποκείμενο που εκτόξευσε αυτό τον κεραυνό. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένας δίας που έριξε αυτό τον κεραυνό πάνω στο δέντρο. Αλλά η επόμενη στιγμή είναι τουλάχιστον μια νέα εποχή για αυτή την πεδιάδα. Δηλαδή μπορούμε να, μέσα από μια τέτοια μεταφορά, με ένα λόγο που ενδεχομένως θα αγαπούσε ο Μπένιαμιν σε διάφορους στοχαστές ή ποιητές, όπως ο Μποντλέρ που λάτρευε, να εκφράσει ίσως μια πλευρά η οποία με κάποιο τρόπο μπορεί να ενσωματωθεί και σε όσα λέμε εδώ και αρκετή ώρα. Θα ήθελα τώρα να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες τοποθετήσεις, καθώς ο Γιώργος Ξηροπαίδης βρίσκεται εδώ για να απαντήσει σε πάρα πολλά. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ξεκινάμε τον κύκλο.
Έλα πάνω. Θες δυνατά, έλα πάνω, εγώ θα έλεγα να έρθεις πάνω. Έλα από εδώ. Κάτσε. Ευχαριστούμε για την καταπληκτική εισήγηση. Πραγματικά ήταν σαν να έχει διαβάσει κανείς το δοκίμιο του Μπένιαμιν, τόσο καλή, κατά την γνώμη μου. Εγώ θα ήθελα λίγο να επικεντρώσω στη σχέση Μπένιαμιν-Μάρξ, που θίχτηκε στην παρουσίαση. Παρουσιάστηκε η μαρξιστική άποψη ως μια άποψη που βάζει τις ταξικές διαφορές κεντρικές, ενώ ο Μπένιαμιν δίνει έμφαση στην έννοια του δικαίου. Και ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο Μάρξ στην κριτική του προγράμματος της Γκότα λέει ότι ακόμα και αν εξαφανιστούν οι καπιταλιστές, οι τάξεις, το κεφάλαιο παραμένει ως αστικό δίκαιο. Και αυτό παραμένει στον, ακόμα και μέσα στον σοσιαλισμό. Δηλαδή, ακόμα και ο Μάρξ όριζε το κεφάλαιο ως μορφή κοινωνικής κυριαρχίας με όρους δικαίου. Δηλαδή, εδώ βλέπω μια συγγένεια ότι παρά την παραδοσιακή εικόνα που έχουμε ότι ο Μαρξισμός ίσον έμφαση στις τάξεις, υπάρχει μια έμφαση στην έννοια του αστικού δικαίου. Και μάλιστα το αστικό δίκαιο. Για να μην πούμε όλοι μαζί. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει ο Μάρξ κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλές αντιθέσεις, αντιφάσεις και ο Μπένιαμιν αυτά τα στοιχεία και αυτό που αναφέρει στο αστικό δίκαιο το έχει χρησιμοποιήσει και ο ίδιος σαν τσιτάτο το γνωρίζει, απλώς αναφέρθηκα σε μια μαρξική, ας πούμε, αντίληψη στοιχειώδη. Αν πάμε για τον Μάρξ θα μιλήσουμε λίγο διαφορετικά, έτσι, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, είχε δει αυτά τα πράγματα, αλλά στη λογική που είχε επικρατήσει μετά είχε υποβαθμιστεί γενικά η σημασία του αστικού δικαίου και την υπενθύμησε ο Λούκατς το 1923 στο Ιστορία και Ταξική Συνείδηση, με αποτέλεσμα να γίνει στόχος των σταλινικών. Έτσι. Η βιβλία που επηρεάσε πολύ τους Αντόρνο και Μπένιαμιν, το Ιστορία και Ταξική Συνείδηση. Ναι. Και μάλιστα το αστικό δίκαιο είναι το δίκαιο της ισότητας των ανίσων. Δηλαδή αυτό που μας περιέγραψες, πώς ο κανόνας δικαίου συντρίβει τις διαφορές, είναι ο ορισμός που δίνει ο Μάρξ στο αστικό δίκαιο και πώς η ελευθερία θα ήταν ένα είδος ανισότητας. Δεν θα ήταν ένα είδος ισότητας αυστηρής. Πέρα από αυτό, έχει ενδιαφέρον μια παρατήρηση του Μάρξ που έλεγε ότι σε ένα γράμμα του ότι το μόνο που ανακάλυψε ο ίδιος δεν ήταν οι πάλι των τάξεων και τα λοιπά που τα είχαν κάνει και αυτοί οι στοχαστές, ήταν η αναγκαιότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου. Όχι η αναγκαιότητα μιας αμεσοδημοκρατικής επανάστασης, η αναγκαιότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου. Μια σκοτεινή έννοια. Και σε αυτό βρίσκω επίσης παραλληλισμούς με τη θεϊκή βία στον Μπένιαμιν, αυτή την κατανάγκη βία. Δηλαδή, η επανάσταση και στον Μπένιαμιν και στον Μάρξ παρουσιάζεται ως μια διαδικασία κατήσχησης. Ο Έγγελς έλεγε, για παράδειγμα, στους αναρχικούς ότι αν έχετε δει ποτέ μια επανάσταση, δεν είναι μια όμορφη πολιτική διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία κατήσχησης. Βλέπω και εδώ έναν παραλληλισμό, ότι η ίδια η επανάσταση, μέχρι να νικήσει, μιμείται λίγο την κοινωνία που θέλει να ξεπεράσει. Γι' αυτό ο Μάρξ, ας πούμε, έλεγε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα στο να εμφανιστεί το πρόβλημα της επανάστασης και το δίλημα είναι αν θα εμφανιστεί ως βοναπαρτισμός ή ως, για παράδειγμα, το δίδυμο Αδερφάκη του έλεγε ότι είναι η κομμούνα. Και ήδη είναι μορφές δικτατορίας, δηλαδή μορφές βίας, θα έλεγα, κατήσχησης, σε αντίθεση με τον Μπακούνιν, ο οποίος πίστευε ότι μπορούμε να έχουμε μια επανάσταση η οποία δεν έχει διαδικασίες κατήσχησης. Γι' αυτό την ονομάζει και κοινωνική ο Μπακούνιν και όχι πολιτική. Οπότε θα θεματοποιούσα τα πολλά σωστά που ανέφερες ότι μπορούν να ερμηνευθούν και σε μια συγγένεια με τον Μάρξ περισσότερο παρά με τον αναρχισμό υπό το πρίσμα αυτό της αναγκαιότητας της δικτατορίας του προλεταριάτου και όχι μιας άμεσης μετάβασης σε μια ειρηνική συνύπαρξη και της επανάστασης ως παρόμοιες διαδικασίες. Αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα έχουν σημασία να ταυτίσουμε κάτι με τον Μάρξ ή τον αναρχισμό. Μιας και το ανέφερες εσύ, ότι μοιάζει με τους αναρχικούς περισσότερο. Και αυτό όχι, το... λέω, αν εννοήσουμε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν εννοήσουμε το αναρχικό με κάποιους όρους, ότι υπάρχει ένα συγκροτημένο υποκείμενο που σχεδιάζει μια αναρχική εξέγερση, δεν ταιριάζει με αυτό που λέει ο Μπένιαμιν. Ο Μπένιαμιν κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην πολιτική γενική απεργία που είναι σχεδιασμένη και εκεί υπάρχει αρκετή βία. Και τελικά οδηγεί στην εγκαθίδρυση μια καινούργια μορφή βίας.
Και η προλεταριακή, όπως τη λέει, είναι εκδήλωση της θεϊκής βίας, η οποία έχει το χαρακτηριστικό της φανέρωσης, δηλαδή δεν σχεδιάζεται. Ασφαλώς υπάρχει βία. Αλλά προσέξτε πώς τη θέτει. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εντάξει, αυτό το κείμενο δεν μπορώ να το συζητήσω πολύ αναλυτικά. Αλλά λέει το εξής. Υπάρχει η έκτη εντολή. Ου φωνεύσεις. Την οποία ως Εβραίος θεωρεί ότι είναι ηθική εντολή. Αυτή η ηθική εντολή λέει έχει εφαρμογή στην πολιτική πράξη. Και εκεί κάνει μια διάκριση. Λέει ότι η ηθική αυτή εντολή μπορεί να κατευθύνει την συνείδηση ενός ανθρώπου, αλλά δεν μπορεί να κρίνει αυτή η ηθική εντολή μια πολιτική πράξη. Δεν μπορεί να την κρίνει, γιατί η πολιτική πράξη είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τη δυνατότητα να αμυνθείς απέναντι σε ένα επιτιθέμενο. Και εκεί μπορεί να φωνεύσεις. Αν, ας πούμε, είμαστε σε μια κατάσταση, λέει, επαναστατικής διέγρισης και πρέπει να οδηγηθώ στο φόνο, υπάρχει κάποια γενική στρατηγική που μπορώ να ακολουθήσω? Όχι, λέει. Εκεί ο καθένας πρέπει να παλέψει με τη συνείδησή του. Το θέμα του φόνου, αυτό είναι το κρίσιμο στη βία, έτσι, δεν κρίνεται με ένα ενιαίο μέτρο στον Μπένιαμιν. Η ηθική επιβάλλει το ου φωνεύσεις. Η πολιτική πράξη, όμως, έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Και εκεί ο κάθε δρόν οφείλει να αναμετρηθεί με το δικό του εαυτό και τη δική του συνείδηση. Αλλά είναι κάποιες καταστάσεις που είναι αναπόφευκτα βίες. Όμως δεν τις επιδιώκει ο στρατηγική. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ο Μάρξ ήταν ανέστητος σε αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ κοινικός. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε εξορίσει αναρχοσυνδικαλιστές από την πρώτη διεθνή με όρους αρκετής βίας. Ας πούμε, ξέρετε, ένα κομμάτι... Ένα κομμάτι, ας πούμε, αρχοσυνδικαλιστικών στον είχαν αποβληθεί λόγω μιας βίαιης και αυταρχικής συμπεριφοράς του Μάρξ, η οποία οφειλόταν στην επιστημονική του υπεροψία. Ο Μάρξ ήταν φοβερός επιστήμον. Του το αναγνώριζε ο Μπακούνιν, αλλά είχε και μια υπεροψία του θεωρητικού που είχε καταλάβει τους νόμους της ιστορίας. Ξέρετε τι επικίνδυνο είναι αυτό? Ενέχει ένα μεγάλο κομμάτι βίας. Ο Μπένιαμιν αυτό το αποφεύγει. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει μία διαλεκτική αναγκαιότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο αναρχικός ο Μπένιαμιν, από την άποψη ότι θεωρεί ότι αυτή η υποτιθέμενη επιστημονική γνώση αναγκαιότητας της ιστορίας ενέχει κάποιο αυταρχικό στοιχείο. Μην ξεχνάτε ότι αργότερα, εκεί που είχαμε στην αρχή την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού μετά τον καπιταλισμό, μπήκε ένα δίλημα, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, και μετά χαθήκαμε. Άρχισαν να εμφανίζονται επιλογές στην ιστορία. Και η ιστορία έγινε χαοτική. Ο Μάρξ μας έδινε ένα σχήμα ότι μετά τον καπιταλισμό θα υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι και ένας εφησυχασμός. Έχει μία βία. Όταν λέω ότι ο Μπένιαμιν είναι αναρχικός, εννοώ ότι σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, ότι ήταν, εδώ που τα λέμε, εντάξει, ήταν και το 1921, είχε περάσει, είχαν ζήσει διάφορες εμπειρίες που ενδεχομένως ο Μάρξ το είχε αποτιμήσει διαφορετικά αν είχε ζήσει και αυτός λίγο αργότερα. Μην ξεχνάτε ότι και ο φίλος του Έγγελς το 1893 σε ένα γράμμα άλλαξε κάποιες θέσεις του για την Επανάσταση και την αναγκαιότητα. Εντάξει, θέλει πολύ λεπτή προσοχή κατά τη γνώμη σου. Πιστεύω ότι ο Μπένιαμιν είναι πιο κοντά στη λογική του Σορέλ. Σαφώς. Καταρχάς και εγώ θα συμφωνήσω από τη μεριά μου με τον Γιώργο τον Ξεροπαίδη για την
όσον αφορά την αναρχική πλευρά, την αναρχική κεντρικότητα του ρόλου του Μπένγιαμιν μέσα στη δραστηριότητα και της πράξης και του στοχασμού στις αρχές του 20ου αιώνα και κυρίως για την παρακαταθήκη που αφήνει ως επίδραση για τον 21ο αιώνα. Δηλαδή η θέση του για τη φιλοσοφία της ιστορίας θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα και ένα πρόταγμα για δράση στον 21ο αιώνα ενωμένη με τη θεωρία. Υπάρχει ένα σημείο που ο Μπένγιαμιν αναφέρει μετά από τη συνάντησή του με το Ιστορία και Ταξική Συνείδηση του Λούκατς ότι η αναρχική σκοπή είναι σημαντική γιατί είναι μη πολιτική. Γιατί εντάσσει συνεχώς την πολιτική σε αυτή την πλευρά και της μυθικής, αν το θέλουμε έτσι, της δράσης του μυθικού. Ενώ δεν εστιάζουν οι αναρχικοί σκοποί σε πολιτικές αλλαγές και γι' αυτό δεν είναι πολιτική, είναι μη πολιτική. Οι αναρχικοί σκοποί, λέει, εστιάζουν στην ολική καταστροφή του κράτους. Όμως, ανακαλύπτω ότι η πραγματοποίηση αυτών των σκοπών περνά από τον κομμουνιστικό τρόπο. Και είναι μια πολύ ωραία στιγμή σε αυτό που αναφέρει ο ίδιος ο Μπένγιαμιν. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω για την επαφή του με μια ιδιαίτερη μορφή του γερμανικού αναρχισμού, τον Γκουστάβ Λαντάουερ, μέσα από τον Έρνεστ Μπλοχ. Ο Έρνεστ Μπλοχ τον έφερε σε επαφή με κείμενα, με έργα του μεγάλου αυτού στοχαστή και επαναστάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της καταστολής της Κομμούνας του Μονάχου. Αυτό. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Το 19 έγινε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, έγινε το 18. Είναι λίγο πριν τους Σπαρτακιστές. Είναι λίγο πριν την εξέγερση του Σπάρτακου που έγινε Γενάρη του 19. 19 ήταν. Ένας προβληματισμός πάντα, σαν τα λόγια περισσότερο. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις. Στο σχόλιο σχετικά με την επιτολή, την προβλεύση, που έγινε το σχόλιο πάνω στον διαχωρισμό ηθικής και πολιτικής, εγώ αναρωτιέμαι όσον αφορά και τις καρδιανές επιρροές του Μπένγιαμιν. Την επίκληση ένα τέτοιο διαχωρισμό και κάπως αν θα μπορούσαμε να προβλημάτευουμε. Αλλά να αποκλείσουμε το ίδιο διαχωρισμό δηλαδή μεταξύ ηθικής και πολιτικής, μην βλέποντας την ηθική με απόλυτους όρους. Δηλαδή, από τώρα θέλει σίγουρα μια κουβέντα για το τι ορίζουμε ως ηθική ως πρέπον. Και κατά πόσο ηθική και πολιτική μπορούν να έχουν μια μεγαλύτερη συγγένεια όσον αφορά την επαναστατική θεωρία του πράξη. Απλώς, για να συνεχίσω λίγο τον προβληματισμό σε σχέση με τη θεϊκή βία, δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια κριτική όλη τη αφαίρεση που κάνει ο Μπένγιαμιν θέλαμε, ας πούμε, να μιλήσει για το δίκαιο δαστικό. Κατά πόσο ίσως σε ένα πρώτο και αρκετά επιφανειακό, όπως φαίνεται και από την ανάλυση που έγινε, επίπεδο, μπορεί να παραπέμψει σε μια καθολική ας πούμε ηθική προστάγηση περί χρησιμοποίησης κάπως της πολιτικής, κάτι που βλέπουμε συχνά πυκνά και στον ίδιο τον αρχικό χώρο και ιστορικά. Και το πρόβλημα είναι πάντα ότι πρέπει να έχουμε και ένα πρακτικό σκέλος, δηλαδή επιχειρησιακό. Ότι αν δεν θέλουμε αυτό να είναι λόγω στρατηγικής και οργάνωση από τα πάνω, κάπως πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για μια διάκριση τακτικής, στρατηγικής ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι όροι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και δεν ξέρω κατά πόσο να μιλάμε σε ένα πλαίσιο θεϊκής βίας, όσο και αν το εξηγούμε, ας πούμε, βοηθάει αυτή τη συζήτηση. Περισσότερο σαν προβληματισμό το βάζω, δηλαδή έχω κάποια απάντηση αυτό. Τύχε καντιανές καταβολές, εννοείται και μάλιστα σχεδίαζε ένα σύστημα κριτικής στον Καντ και στη εφαρμογή της κατηγορικής προσταγής. Αυτό το αίτημα που λέει ο Καντ ότι πρέπει σε κάθε μας πράξη να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους όχι μόνο ως μέσα, αλλά πάντοτε και ως σκοπούς, αυτοσκοπούς. Ή να βλέπουμε, λέει, σε κάθε πρόσωπο επιμέρους
το πρόσωπο της ανθρωπότητας. Και λέει ο Μπένιαμιν, αυτό το κάνει το κράτος. Βλέπει σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο επιμέρους το καθολικό. Άρα αυτή την ηθική του Καντ δεν την συμπαθούσε γιατί την έβλεπε ότι είναι εργαλειακή για την υποστήριξη μιας κρατικής αντίληψης της ηθικής. Ο ίδιος τονίζει ότι ανάμεσα στην έννοια της θεϊκής δικαιοσύνης, τη δικαιική δικαιοσύνη, σας λέω ότι αναφέρει με όρους ανταπόκριση στο κάλεσμα κάθε κατάσταση συγκεκριμένη. Μιλάει, ας πούμε, για τη situativitet, λέει, καταστασιακότητα, καταστατικότητα, και τη βάζει ως singularitet, δηλαδή ως ενικότητα. Λέω τους όρους που χρησιμοποιεί ο ίδιος. Αυτή η δικαιοσύνη, λέει, δεν μπορεί να εμφανιστεί καθαρή. Είναι ανέφικτη στην ουσία. Και μπορεί να εμφανίζεται μέσα από ρογμές των δικαιωτικών συστημάτων που προκρύπτουν από την πολιτική πράξη. Η πολιτική πράξη είναι σχεδιασμένη. Μιλάει για πολιτική γενική απεργία, εγκαθιδρύει μια μορφή κράτους, δικαίου. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό. Η προλεταριακή όμως έρχεται ως μια μορφή, θα έλεγα, πολιτισμικής επανάστασης που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το εκάστοτε θεσπισμένο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι για τον Μπένιαμιν ότι κάθε θέσπιση ενός κράτους είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Υπάρχουν διαφορές. Και ασφαλώς για την πολιτική πρακτική θα υπάρχει ένας σχεδιασμός. Η απολυτοποίησή του όμως θα ήταν βία. Βλέπει τον κίνδυνο ολοκληρωτισμού, Μπένιαμιν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε. Το γράφει το 2021, νομίζω, η αντίστοιχη ανησυχία που έχει με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Και αυτά που γράφει από τη φυλακή η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Δεν ζητάει ηθικοποίηση της πολιτικής, σε καμιά περίπτωση. Μιλάει ότι υπάρχει κατά ανάγκη μια αντιπαλότητα. Και γι' αυτό λέει τη γενική απεργία, τη λέει πολιτική, ενώ την άλλη λέει προλεταριακή. Προλεταριακή είναι αναρχική. Είναι η αναρχική επανάσταση. Εκεί λέει υπάρχει εκμυδένιση της κρατικής βίας. Δηλαδή, όταν λέει εκμυδένιση, δεν σημαίνει ότι θα λείψει αυτό, δεν μπορεί να αποφευθεί. Αλλά ότι δημιουργούνται ρογμές συνέχεια, τα οποία δημιουργούν πόρους καινούργιας ελευθερίας, αλλά αυτό λέει δεν μπορεί να γίνει με όρους συνειδητής στρατηγικής από ένα αυτάρεστο υποκείμενο που ξέρει να σχεδιάζει και να κανονίζει τη θεϊκή δικαιοσύνη. Γι' αυτό τη λέει θεϊκή δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη χωρίς υποκείμενο. Είναι μια πολιτισμική, θα έλεγα, επανάσταση που αλλάζει τον τρόπο σχέση με τον εαυτό μας και με τους θεσμούς. Μερικοί μπορεί να το υποτιμούν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Μπένιαμιν. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν τον ανέφερα, γιατί το σχεδιάζω να μιλήσω όταν κάνω την ερμηνεία για τον Ντεριντά. Γιατί θα πάω λίγο σε άλλο βάθος. Αν σε ενδιαφέρει, το Σάββατο θα το αναφέρω διεξοδικά. Αλλά μπορώ να το αναφέρω συνοπτικά. Όταν μιλάει για θεϊκή δικαιοσύνη και δίνει ένα παράδειγμα, στη μυθική δικαιοσύνη αναφέρει το παράδειγμα της Νιώβης. Σας είπα, έτσι, εμφανίζεται ο Απόλλων, οι Άρτεμις, σκοτώνουν τα παιδιά της Νιώβης, την αφήνουν ταπεινωμένη. Δεν τη σκοτώνουν τη Νιώβη. Χύνουν αίμα. Και το αίμα, λέει, είναι χαρακτηριστικό, λέει, της μυθικής βίας. Το σύμβολο της μυθικής βίας είναι το αίμα, η αιματοχυσία. Και τώρα αναφέρει ένα παράδειγμα θεϊκής δικαιοσύνης από μία φύγηση που αφορά την εξέγερση της πατρίας Κορέ εναντίον της θεοκρατίας του Μωυσή. Εκεί εμφανίζεται ο Θεός, ανοίγει γη, ανοίγει ένα χάσμα και βυθίζονται μέσα οι Λεβίτες, οι προνομιούχοι. Και λέει ποια είναι η διαφορά εδώ πέρα. Λέει ότι στη Νιώβη η μυθική βία καταστρέφει την ψυχή της. Την αφήνει να αισθάνεται ενοχή και ταπείνωση.
τη διαλύει ψυχικά. Στην άλλη περίπτωση, λέμε τους Λεβίτες, δεν έχουμε, λέει, χύσιμο αίματος. Η θεϊκή δικαιοσύνη παρεμβαίνει, λέει, χωρίς να χύνει αίμα. Και λέει, δεν καταστρέφεται επίσης η ψυχή των ζωντανών αυτών ανθρώπων. Δεν τους καταστρέφεται η ψυχή, δεν τους ταπεινώνει. Δηλαδή, δεν ταπεινώνει την ιδιαιτερότητά τους. Λέει, ας πούμε, ότι μέσα από τη θεϊκή δικαιοσύνη διασώζεται «Die Seele des Lebendigen», η ψυχή του ζωντανού. Ενώ η νιώβη, στη μυθική βία, δηλαδή το δίκαιο που εμφανίζεται, εξοντώνει, λέει, την ψυχή του ανθρώπου. Ταπεινώνει τη μοναδικότητά του. Και λέει ο Ντεριντά τώρα, η διάκριση είναι, λέει, ανάμεσα στο χύσιμο αίματος και στο μη χύσιμο αίματος, την έγχυση αίματος. Και τι έγινε στα κρεματόρια, λέει. Δεν έχουμε, λέει, μία περίπτωση όπου εμφανίζεται μία μορφή βίας, η οποία εκμηδενίζει τους ανθρώπους χωρίς να χύνεται αίμα. Είναι το κρεματόριο και το ολοκαύτωμα μία εκδήλωση θεϊκής βίας. Μήπως, λέει, ο Μπένιαμιν, σκεπτόμενος έτσι την θεϊκή βία, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο όπως τα κρεματόρια και να θεωρηθεί αυτό ως εκδήλωση της θεϊκής δικαιοσύνης. Του προσδίδει, δηλαδή, το μέμφεται, διότι αφήνει ένα επικίνδυνο περιθώριο προσδιοριστίας όπου εκεί να ενταχθεί στη θεϊκή δικαιοσύνη και ένα τέτοιο φαινόμενο που είναι καθαρά ολοκληρωτικό. Η απάντηση το Σάββατο. Θέλει να έρθει υπάρχει. Μίλα δυνατά. Κάτι σχετικό με το τελευταίο ήθελα να αναφέρω. Αν ακολουθήσουμε τη σκέψη του Μπένιαμιν, όπου κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην ενική περίπτωση, η οποία είναι ασύγχρονη, μη υπολογίσιμη, η οποία δεν είναι αναγόγιμη σε κάτι άλλο και δεν είναι παρούσα εκείνη τη στιγμή. Η στιγμή της είναι παρούσα, αλλά μετέπειτα όχι. Και στο γενικό διαφημισμένο του κανόνα, του κανόνα δικαίου ή του νόμου, όπως και αν τον εκλάβουμε. Και παρατηρεί και ο ίδιος ο Μπένιαμιν ότι εκεί πέρα, σε αυτό το γενικό διαφημισμένο, το οποίο ανήκει στην τάξη του υπολογίσιμου, όπως αναφέρεται και στην αρχή, και μεταξύ της ενικής περίπτωσης, της μοναδικής, της συγκεκριμένης, η οποία δεν ανήκει στην τάξη του υπολογίσιμου, είναι στην τάξη της ασυγχρονίας, δεν μπορούμε να βρούμε έναν τέλειο σύνδεσμο, ούτως ώστε αυτά τα δύο να συντεριαστούν με ένα τέτοιο τρόπο, όπως θα ήθελε, ας πούμε, ο βασιλικός του Πλάτων, όπου να υπάρχει εκεί πέρα μια κατάσταση θεϊκής δικαιοσύνης. Ακολουθώντας αυτή τη σκέψη και εν είδη ερώτησης, σε αυτές τις ρογμές που επισημαίνει ο Μπένιαμιν, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ενικές περιπτώσεις, όπου θα ήθελα να ρωτήσω αν σε αυτές τις ρογμές αντιλαμβάνεται τον παιδί μου ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχει ακόμα και σε αυτές μια παρουσία δικαιοσύνης. Αν δηλαδή σε αυτές τις ρογμές είναι δυνατή η παρουσία δικαιοσύνης. Και τι θέλω να ρωτήσω με αυτό, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ότι μπορεί αυτές οι ρογμές να αποτελούν μια ενική περίπτωση, την ενική περίπτωση του κεραυνού για παράδειγμα, αλλά την επόμενη στιγμή, όταν αυτές ερμηνεύονται με τα σχήματα του λόγου, όταν αυτές παίρνουν σαν και ωστά μέσα στους λόγους που χρησιμοποιούμε, είτε ηθικούς, είτε πολιτικούς, αν μπορούμε να μιλήσουμε για μια καθαρά πολιτική, ας πούμε, διάκριση των λόγων σε επίπεδο υπερπατολογικό, αν αυτή η μετάφραση, αν αυτή η μεταγλώθηση, εμπεριέχει εκεί πέρα μέσα ένα κομμάτι βίας. Βίας υπό ποια έννοια, βίας επιτελεστικής, βίας ερμηνευτικής. Ότι τη στιγμή δηλαδή της ενικής περίπτωσης, ότι εγώ ας πούμε δίνω ένα χαστούκι στην Κατερίνα για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μεταφράζω αυτή την ενική περίπτωση, επομένως εκεί μέσα υπάρχει μια βία επιτελεστική. Η ρογμή την επόμενη τη στιγμή είναι ερμηνεύσιμη. Είναι επομένως ανοιχτή σε μια βία επιτελεστική. Σε αυτή τη βία επιτελεστική, πώς μπορούμε να βρούμε έστω και για μια στιγμή παρουσία δικαιοσύνης. Αν μπορούμε να βρούμε, και αν ο Μπένιαμιν θεωρεί ότι ακόμα και σε αυτές τις ρογμές είναι δυνατή η θεϊκή δικαιοσύνη. Γιατί κατά την άποψή μου διακρίνει ένα. Δεν είναι μόνο δικαιοσύνη. Διακρίνει ένα παράδοξο εκεί πέρα, μια αντίφαση.
Αυτό είναι το παράδοξο που περιγράφει με τη διαφορά της μυθικής βίας που στηρίζει το δίκαιο και είναι το μόνο στοιχείο που επιδέχεται γνώση και άρα έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς τη γλώσσα εκεί, η οποία γλώσσα λειτουργεί με υπαγωγικά μοντέλα, και τη θεϊκή δικαιοσύνη που εμφανίζεται ως μια μορφή σιωπής, η οποία αυτή η σιωπή λειτουργεί ως ρογμή στη συνέχεια μιας επιτελεστικής χρήσης της γλώσσας. Κάθε ερμηνεία που θα γίνει μετά θα υπάρξει ένας βίος φετερισμός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ερμηνεία, έτσι, ο φετερισμός που θα γίνει είναι κάτι απόλυτο, διότι και εκεί μπορεί να εμφανιστεί η γλώσσα της σιωπής, η δύναμη της ενικότητας, η οποία ακυρώνει τη δυνατότητα να έχεις ένα κλειστό ερμηνευτικό σχήμα. Δηλαδή, το λέει αέναη προσπάθεια. Δεν μπορεί να λήξει αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να πεις ότι η δικαιοσύνη αποδόθηκε και τελείωσε η υπόθεση ή, ξέρω εγώ, εξαφανίστηκε το δίκαιο άπαξ διαπαντός και δεν υπάρχει παρά μόνο παρουσία θεϊκής δικαιοσύνης και είμαστε όλοι άγγελοι, αρχάγγελοι και μιλάμε, ας πούμε, την αγγελική γλώσσα των ονομάτων. Λέει, ας πούμε, ο Μπένιαμιν τα περιγράφει αυτό στα κείμενό του για τη γλώσσα. Υπάρχει η γλώσσα εν γέννη και η γλώσσα των ανθρώπων. Η γλώσσα, λέει, των ανθρώπων είναι σφετεριστική. Είναι οικειοποιητική μηχανή. Η γλώσσα η θεϊκή, η γλώσσα η παραδείσια είναι των ονομάτων. Τα ονόματα μετά εντάσσονται σε προτάσεις, άρα σε σχήματα βίας. Και εξαφανίζονται τα ονόματα. Αλλά υπάρχει η υπενθύμηση των ονομάτων μέσα. Υπάρχει η υπενθύμηση του παραδείσου. Αλλά υπάρχει μόνο στις σιωπές, στις ρογμές, εκεί όπου το σύστημα δεν μπορεί να κλείσει και να δημιουργήσει ένα ερμηνευτικό σχήμα που επιβάλλεται ως το τελειωτικό, το αυτάρεσκο, το συνολικό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είμαστε σε μια διαδικασία διαρκούς υπονόμευσης σταθερότητας όλων των ερμηνευτικών σχημάτων, όλων των σφετερισμών που είναι και αναγκαίοι. Μα δεν έχουμε κάποια άλλη δυνατότητα. Λέει μάλιστα ο Μπένιαμιν, η γνώση πάντα έχει μυθική βία. Δεν λέει πουθενά όμως πρέπει να παραιτηθούμε από τη γνώση. Η γλώσσα που λειτουργεί ως στοιχείο της γνώσης είναι οικειοποιητική μηχανή. Είναι ερμηνευτική μηχανή. Είναι σαν το δίκαιο. Αντίστοιχα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι απόλυτο το οποίο μπορεί να φτιάξει ένα απόλυτα αυτάρεσκο σύστημα το οποίο λύνει κάθε αντίφαση, κάθε ρογμή, κάθε ρήξη. Όχι. Πάντα υπάρχουν ρογμές και σκεφτείτε και τι. Οι ρογμές αυτές εμφανίζονται και μέσα από το χώρο της ποιητικής έκφρασης. Η ίδια η ποίηση είναι μια τέτοια ρογμή. Η εκδήλωσή της, η έκφρασή της. Γιατί είχε αυτό το πάθος με τον Μποντλέρ ή τον Προύστ. Γιατί είχε αυτό το πάθος με τα εικαστικά έργα. Γιατί ήταν οι ρογμές στα συστήματα της οικειοποιητικής μηχανής που λέγεται η ανθρώπινη γλώσσα. Είναι εκδηλώσεις, φανερώσεις αυτές ενός άλλου κόσμου, μιας άλλης τάξης. Αλλά εμφανίζεται αυτή η άλλη τάξη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι σε μια άλλη ζωή, εδώ και τώρα. Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι ένα δευτερόλεπτο, μόνο γιατί έχουμε την ερώτηση. Εδώ πέρα, σε αυτή τη φανέρωση που μίλησες προηγουμένως για τον Βάλτερ Μπένιαμιν και μάλιστα μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, το κομβικό, ενός μέσα εισαγωγικά χαρακτήρα που βρίσκεται σε σταυροδρόμι, όπως και ο ίδιος τοποθετείται κάποια στιγμή στον καταστροφικό χαρακτήρα. Σε αυτή τη φανέρωση, λοιπόν, μπορείς να δεις μια σύνδεση με την ανάδυση του αυθεντικού στο Χάιντεγκερ. Είναι πολύ Χάιντεγκεριανό. Ναι, είναι πολύ. Έχει αυτό το στοιχείο που λέει τη διάνοιξη του κόσμου, που είναι χωρίς υποκείμενο. Αλλά σημασία έχει ότι στον Μπένιαμιν, και σε αυτήν η διαφορά του από το Χάιντεγκερ, το στοιχείο της βίας δεν συγκαλύπτεται. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Στο Χάιντεγκερ η βία νομιμοποιείται από το τελικά γίνεται μια διάνοιξη του κόσμου ποιητική. Ο Μπένιαμιν όμως φαίνει στο προσκήνιο τι θυσιάζεται. Τη βιοπραγία υπάρχει. Δεν το κρύβει. Ο Χάιντεγκερ με τον Σμιτ είναι κοινή, ας πούμε. Ενθουσιάζονται από την Γκεβάλτ με την έννοια ότι εφόσον επιτεύχθηκε αυτό, το ότι υπήρξε αυτή η βιότητα, μπορούμε να το ξεχάσουμε.
Και έτσι υπήρχε αυτό το μεγαλείο του κινήματος και όλες αυτές οι αηδίες. Οι ολοκληρωτικές. Αλλά να πω μόνο κάτι έτσι. Μην μου δίνετε, δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι μπορώ να απαντήσω όλα αυτά. Έτσι. Είναι, ξέρετε, η αμηχανία μου και η απορία μου είναι εξίσου δυνατή. Είναι πολύ καλό αυτό που είπες. Υπάρχει ένα παράδοξο. Ο Ντεριντά το λέει απορία. Ο Καντ το έχει πει παράδοξο επίσης. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε από το παράδοξο. Η διαφορά, προσέξτε όμως, το παράδοξο από την αντίφαση τη λογική έχει την εξής διάσταση. Η αντίφαση είναι μια λογική έννοια που σημαίνει δεν επιλύεται. Το παράδοξο είναι μια αισθητική έννοια. Σημαίνει ότι έχει μια φαινομενικότητα. Μας οδηγεί στο να επιλύουμε διαρκώς. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είναι ένα άπειρο παράδοξο αυτό. Έτσι, είναι ένα παράδοξο που διαρκώς είμαστε καθόν προς την επίλυσή του, αλλά σε κάθε επίλυση εμφανίζεται καινούριο σκοτάδι. Σε κάθε κεραυνό που πέφτει, εμφανίζεται η τύφλος. Πώς το λέει ο Πολ Ντε Μαν. Έτσι, επίγνωση και blindness. Έτσι, τύφλος. Ταυτοχρόνως. Αυτή είναι η μοίρα μας, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, η υπερατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο φίλος μας. Δυνατά. Καλά. Στη γυμναστική διάθεση μου και στις θεσμικές καταβολές, η ποιότητα της βίας που ασκεί ένα κίνημα, τρόποι με τους οποίους την ασκεί, και ακόμα και η ποσότητα έχουν φοβερή σημασία γιατί το καθορίζουν εσωτερικά. Και περισσότερο από την ηθική και από την κατήλευση της βίας από τον λόγο, ακόμα μεγαλύτερη σημασία νομίζω ότι έχει και η συναισθηματική ψυχική σχέση αυτού που ασκεί τη βία με τη βία. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η εποπτεία που έχει ένα κίνημα για τις επενδύσεις που έχει στη βία και πώς σχηματίζεται συλλογικά από τη βία. Τι θέλω να πω. Ότι μπορεί να αποφασίσω ότι είναι στρατηγικά απαραίτητο να λογικήσω την εισφορά του τσάρου ή να πετάξω μολότοφο στον μπάτσο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρω και ποια εικόνα του εαυτού μου παράγεται μέσα από αυτό σε μένα, ποια φαντασιακά διεγείρονται. Τι καθυντρίζεται. Τι προβλήματα μπορεί να έχουν τον πατέρα μου και να εκφράζεται εκεί μέσα κτλ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα. Το έχω δει και στην τάξη να διαμορφώνει τελείως διαφορετικές ποιότητες, ας πούμε, σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν φαινομενικά την ίδια βία. Και νομίζω ότι είναι και ένα κατεξοχήν φαινομενολογικός τρόπος, ένα design τρόπος να αντιλαμβανόμαστε τη βία. Ότι η αυτοκρατία σχηματίζει και τον αυτοκρατούμενο και τον αυτοκράτη, η μολότοφη σχηματίζει και τον μπάτσο, αλλά και τον αρχικό και ούτω καθεξής. Τα λέω αυτά γιατί μπορεί να διαγράφει ως υπόνοια από την παρουσίαση των λεγόμενων του Μπέργκιαμ, ότι από τη στιγμή που θα εκπέσουμε από την κατώ τη εξωτερική, πλέον υπάρχει ένα ηθικό χάος και ότι αυτό μπορεί να είναι μια ατομική υπόθεση. Γιατί είπε ότι ο δρόμ αναμετράται με τη συνείδησή του. Δεν ξέρω και αν εννοούμε ότι ο δρόμ που μπορεί να είναι ένα κίνημα δεν είναι ατομικό, αλλά έτσι όπω λέω, πάλι και λίγο σαν ατομική υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτή η συνειδητική επεξεργασία έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι ένα θεμελιωτικό ζήτημα. Δηλαδή το πώς διαχειριζόμαστε τον φόβο, το πώς διαχειριζόμαστε την προετοιμασία, την εκτέλεση της βίας, μας σχηματίζει. Και πολλές φορές ένα ποτάμι βίας, οι μορφές της ζωής με αυτή την πίσω του, μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τους δόσους καταπτώματα. Έχει σημασία, δηλαδή δεν είναι η βία δεν είναι ένα εργαλείο για να διαγαλειωθεί και να μας πάρει κάποιο σκοπό, αλλά θα λέω, μας σχηματίζει. Είναι ότι αυτή η βία που λέει ο Μπένιαμιν είναι φανέρος. Δεν είναι εργαλείο. Προσπάθησα να σας δείξω ότι για τον Μπένιαμιν το κακό με το δίκαιο είναι ότι εργαλειοποιεί τη βία για να επιτύχει την καθίδρυση εξουσίας. Υπάρχει όμως μια μορφή βίας. Γι' αυτό και στη μυθική βία και στη θεϊκή, ένα στοιχείο το οποίο είναι βίαιο, αλλά δεν είναι σχεδιασμένο. Λέω, η βία δεν είναι εργαλείο στον Μπένιαμιν. Εργαλείο γίνεται η βία στο χώρο του δικαίου, γιατί εργαλειοποιείται η βία για να επιτύχει το δίκαιο την καθίδρυση της εξουσίας του.
Αυτό θεωρεί ότι είναι το σάπιο στο δίκαιο. Η εργαλειοποίηση της βίας. Υπάρχει όμως μια άλλη μορφή βίας, η οποία οδηγεί στη δημιουργία καινούριων μορφών ηθικής και κοινωνικής συνύπαρξης. Το λέει ο ίδιος. Το μοράλ δεν το βάζω εγώ. Δεν λέω ηθική εγώ. Λέω του Μπένιαμιν, έτσι. Μιλάει για μια ηθική τάξη που παράγεται μέσα από αυτή τη φανέρωση της βίας. Δεν τη θεωρεί όμως ότι είναι σχεδιασμένη και ούτε είναι θέμα απλά μια συλλογική δράση. Όταν λέει ο Μπένιαμιν τώρα το ουφωνεύσεις είναι μια εντολή που αφορά την ηθική συνείδηση, εννοεί πραγματικά ότι ως ηθική εντολή αφορά τα άτομα που δρούν και συλλογικά. Δεν μπορεί το άτομο να εκχωρήσει τη δική του κρίση στη συλλογική του οντότητα. Δεν υπάρχει αυτό. Το ότι θα σκοτώσεις εσύ, την ευθύνη την αναλαμβάνεις εσύ ως άτομο και όχι η συλλογικότητα. Μπορεί να είσαι με τους άλλους, αλλά το ότι υπάρχουν οι άλλοι δεν σε απαλλάσσει από το αίσθημα ευθύνης ή ενοχής για αυτό που κάνεις. Έχεις να παλέψεις με τον εαυτό σου, ατομικά, λέει ο Μπένιαμιν. Η εντολή αυτή για τον Μπένιαμιν ήταν απόλυτη. Αλλά και ο ίδιος με απόλυτο τρόπο απέρριψε τη χρήση της για την πολιτική. Αλλά δεν εννοεί όμως ότι επειδή δρούμε συλλογικά και ασκούμε μια βία, αυτό με απαλλάσσει από τη δική μου ατομική ευθύνη. Έχεις να παλέψεις. Τον ανέστος πρέπει να είσαι, ας πούμε, για να το κάνεις. Ή τι να πεις, ας πούμε, επειδή το έκαναν οι άλλοι ή το κάναμε όλοι συλλογικά, δεν έχω ευθύνη. Ή είναι όταν η βία είναι συλλογική, εγώ απαλλάσσαμε τη δική μου ευθύνη. Υπάρχει μια ανθρώπινη, ας πούμε, κατάσταση γιατί σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Το φωνεύσεις στον Μπένιαμιν είναι κάτι πραγματικά καθολικά ισχύον κανόνας. Αλλά ξέρει ο ίδιος ότι η ιστορία και η πολιτική κινείται με άλλους όρους και δεν μπορείς να απολυτοποιήσεις αυτή την ηθική για να κρίνεις την ιστορική κατάσταση. Αλλά ούτε λέει μπορείς να απολυτοποιήσεις την πολιτική και την ιστορική επιτυχία για να ξεγράψεις την ηθική σου ευθύνη. Αυτό που έλεγε ο Χέγκελ ότι η ιστορία είναι το δικαστήριο, ο Μπένιαμιν δεν το δεχότανε. Είναι σαν να λέει ότι η ιστορική επιτυχία νομιμοποιεί κάθε μορφή φόνου. Όχι. Αν επέτυχε μία συλλογικότητα με τη δράση της, αλλά σκότωσε 5-6 ανθρώπους, δεν ακυρώνει το γεγονός ότι υπάρχει και κάποια ευθύνη και ο Μπένιαμιν δεν το κρύβει. Το κρίσιμο είναι που νομίζω ότι εδώ αυτό το παράδοξο που ανέφερε προηγουμένως οδηγεί στο ότι πάμε σε μια οικονομία της βίας. Είναι αναπόφευκτη βία και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε σε ένα τέτοιο τρόπο κοινωνικό μαζί που να μειώνει αυτή τη βία. Να μειώνει τη χρήση της. Δεν πάμε να μυθοποιήσουμε τη βία. Πάμε να ζήσουμε σε κοινωνικές καταστάσεις, αυτό θέλουμε, όπου η βία θα μειωθεί στο ελάχιστο. Αυτό είναι η οικονομία της βίας. Τι να σου πω. Αγγελικές καταστάσεις δεν περιμένω. Ο παράδεισος και η πτώση έχουν εγγραφεί στο DNA μας. Αλλά η μελιχιστοποίηση της βίας είναι κάτι στο οποίο υποτίθεται ότι προσπαθούμε να φτάσουμε. Δεν θέλουμε να μεγιστοποιούμε τη βία, θέλουμε να την ελαχιστοποιήσουμε. Και ο Μπένιαμιν προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί να σκεφτεί. Το αναρχικό στοιχείο του Μπένιαμιν έχει αυτό το χαρακτήρα. Να έχει τη βία της δικαιοσύνης, όχι τη βία της εξουσίας. Μεγάλη διαφορά. Και αυτό δεν μας απαλλάσσει, δεν μας αποδεσμεύει από την ύπαρξη μιας ηθικής ενοχής όταν διαπράττουμε κάτι που για τους ανθρώπινους όρους μας φαίνεται τρομακτικό. Δηλαδή, θα διαβάσετε μέσα του Μπένιαμιν αυτό το κείμενο να δείτε τι ηθική ευαισθησία έχει. Αναφέρει παραδείγματα που λέει με ποιο τρόπο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν μορφές μη ευβίαιης συνένωση των ανθρώπων στην ύπαρξη. Λέει,
στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που αναπτύσσεις παραδείγματος χάρη στη διαπαιδαγώγηση. Θεωρούσε ότι η διαπαιδαγώγηση παιδιού από τον πατέρα ή από τους γονιούς είναι ένα στοιχείο μης βίαιης συνύπαρξης. Θεωρούσε, ας πούμε, επίσης ότι η ευγένεια της καρδιάς, η ευπρέπεια, πράγματα που ενδεχομένως σήμερα να τεχλεβάζουν μερικοί, λέει μέσα, είναι στοιχεία μιας μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων. Το να έχεις τη δυνατότητα ενσυναίσθησης, να μπει στην προοπτική του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι μια έκφραση, λέει, ανιδιοτέλειας, που ξεπερνάει τον εγωισμό που επιβάλλει η κυρίαρχη μορφή δικαίου. Γιατί το δίκαιο, το θεσπισμένο, το απορρίπτει ως άπιο, διότι καθιδρύει τον εγωισμό των συμφερόντων. Το δίκαιο είναι μία μηχανή επίλυσης εγωιστικών αντιμαχόμενων συμφερόντων. Και ο ίδιος τονίζει ότι υπάρχουν δυνατότητες μεταξύ των ανθρώπων μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων, γιατί εκεί δεν μπαίνει το εγωιστικό ενδιαφέρον, αλλά μπαίνει η δυνατότητα να μπαίνει στην οπτική γωνία του άλλου. Ξέρετε, πολλές φορές αυτά τα κινήματα που ακούω και τα λοιπά, υπάρχει ο εγωισμός του, θέλω να επιτύχω κάτι. Και έχω δίκιο, διότι είμαι με το μέρος του δικαίου και έχω σωστή, ας πούμε, αντίληψη. Δεν ακούς όμως τον άλλον καμιά φορά. Μπαίνει, για μην το θεωρούσε, προϋπόθεση. Να ανοίγουμε τη φωνή του άλλου. Δεν το λέει ο Λεβινάς αυτό. Διαβάσει τον Μπένιαμιν. Αυτό το κειμενάκι, το οποίο είναι για τη βία. Άνοιγμα, λέει, καρδιάς. Ειλικρίνεια, ευπρέπεια. Μπορεί κάποιος να τα χλεβάσει. Εγώ βρίσκω μέσα σε αυτό μία μη εγωκεντρική ανιδιοτελή στάση που σου λέει ανοίγομαι στην οπτική γωνία του άλλου, ανοίγομαι στη φωνή του, μπορώ να μπαίνω στη γωνία του, λέει, γίνομαι ευρύχωρος. Να σου πω ένα παράδειγμα, το εξηγήσουμε το διήγημα του Ιβάν Τολστό, Λέοντος Τολστό, Ιβάν Ήλιτς, που δείχνει τον Ιβάν Ήλιτς να αγωνιά απέναντι στο θάνατο. Και αισθάνεται αποκομμένος με την οικογένειά του, διότι η οικογένειά του δεν καταλαβαίνει τον πόνο του, την αγωνία του, δεν αποξενώνεται από τη γυναίκα του, από τα παιδιά του. Και πότε, λέει, λυτρώνεται, δείχνει μια διαδικασία λύτρωσης και αποδοχής του θανάτου ο Τολστόη, τη στιγμή που ξαφνικά, αντί να σκέφτεται εγωιστικά τη δική του αγωνία, το βλέμμα του καρφώνεται στη δυστυχία του παιδιού του και της γυναίκας. Ξαφνικά το βλέμμα του πηγαίνει από το δικό του εγωιστικό κόσμο στη μοίρα του άλλου ανθρώπου. Βλέπει αυτό το άνοιγμα και ξαφνικά συμφιλιώνεται με τη δυνατότητα του θανάτου, γιατί βλέπει ότι δεν είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος όταν υπάρχει ο άλλος που αγαπάς. Και θα συνεχίσει μόνος του τη δική του ζωή, τη δική του αγωνία. Και βλέπει τη γωνία, την αγωνία του άλλου. Αντί να ζητάει παρηγοριά, στρέφεται στην αγωνία του άλλου, υπερβαίνει την εγωιστικότητά του και συμφιλιώνεται με το θάνατό του. Κάτι που λέει και ο Μπένιαμιν. Πώς ξεπερνάμε, λέει, το θάνατο, λέει, όταν ξεπερνάω την ατομικότητά μου. Όπως είπατε στη σας... Γιώργο, έλα λίγο πριν να τελειώσω. Ναι, Μπένιαμιν, διότι είναι βασικά μια Μιλούσε σε μια κριτική στο σύγχρονο κράτος και στο αστικό κράτος. Γιατί με τον ένα τρόπο, βάσει στον πυρήνα του κράτους, του σύγχρονου κράτους, είναι η θέση ότι το δίκαιο θυσιάζει τη δικαιοσύνη. Δηλαδή από το Ρόμ και σήμερα στον Κοζέβη ακόμα υπάρχει αυτή η κοινή συμφωνία. Και η κριτική τη Γερμανία πρέπει ουσιαστικά να έχει καταλάβει ότι πρέπει να ασκεί κριτική και σε αυτή τη θέση, δείχνοντα αυτή τη βία που υπάρχει εν τέλει. Στο κρατοσκοπικό κράτο δικαίου, λένε παραμένει ένα τελικά αυτό το πλαίσιο τη κοινωνική βία και ουσιαστικά τη πλαίσια κυριαρχία, τελικά τη δικαιοσύνη. Άρα, ο Μπέλγιο επιθέτει, α πούμε, μέσα από την κριτική τη βία και τη, όπω είπα, τη θεϊκή βία, την προοπτική δικαιοσύνη πέρα το δίκαιο. Το οποίο δεν ήταν το κριτικάρι, αλλά ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά η δικαιοσύνη πέρα το δίκαιο αποκαθιδρύει το δίκαιο, αλλά δεν το καταργεί.
το έχω κάθε δει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ουσιαστικά γράφει μια εποχή που έχει ήδη ξεσπάσει η Ρωσική Επανάσταση. Γίνεται, έχει γίνει λίγο καιρό στη Γερμανία όλο αυτό το δράμα το γερμανικό. Και έρχεται κάποιε επαναστάσει ουσιαστικά. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι ότι μπορούμε να δούμε την κριτική τη βία του Μπέντια με μια θεωρητική έκφραση των διακυβερμάτων τη Επανάσταση εκείνη τη εποχή. Γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν προσπαθήσαν να κάνουν οι επαναστάσει εκείνη τη εποχή. Δηλαδή μια δικαιοσύνη πέρα από το δίκαιο το κατετρεί χωρί να το καταργεί εντελώ. Και υπ' αυτή την έννοια, αν υπάρχει ένα παράδοξο, μια αντίφαση στην. Σε αυτήν την κείμενο του Μπέντζαμιν, του πολιτικού βία, βλέπουμε μέσα σε αυτήν την αντίφαση και τον δράμα όλη αυτή τη εποχή και τα όρια τη και τι αδυναμίε τη. Απέφυγα να εντάξω το κείμενο αυτό μέσα στα συμφραζόμενα εκείνη τη εποχή και ο ίδιο ο Μπέντζαμιν δεν το επιχειρεί, έτσι. Νομίζω ότι εκφράζει και την αγωνία του για τι εξελίξει που συντελούνται στη Σοβιετική Ένωση. Νομίζω ήταν ένα πνεύμα συγγενικό προς τη Λούξεμβουργκ, έτσι, και είχε τις ίδιες αγωνίες με τον Χόρκχαϊμ, με τον Αντόρνο. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και μία προσπάθεια να εκφράσει αυτή την αγωνία με ένα πιο θεωρητικό και πιο νυφάλιο τρόπο, γιατί ξέρετε, όταν έχεις ταυτιστεί με κάτι και βλέπεις να διαψεύδεται όλη η προσδοκία, είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Και μιλάει με αυτόν τον τρόπο, τον αποστασιοποιημένο, για να εκφράσει όλη αυτή την αγωνία αυτής της κατάστασης που δημιουργείται. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι όποιος ξέρει, ας πούμε, και τη ζωή του Μπένιαμιν, πόσο δύσκολη ήταν μια περίοδο και μετά, ήταν και εύθραυστη η υγεία του. Πολύ εύθραυστη η υγεία του. Μετά είχε μια δύσκολη σχέση με τη γυναίκα του, τη Τώρα, και εξαιτίας αυτής της δύσκολης σχέσης είχε γράψει το υπέροχο κείμενο που λέγεται «Οι εκλεκτικές συγγένειες του Γκέτε», που σας συνιστώ να το διαβάσετε. Το είχε δημοσιεύσει αυτό το κείμενο ο μεγάλος αυστριακός λυρικός ποιητής, ο Χόφμανσταλ, ο οποίος είχε πει το εξής πολύ ωραίο: «Δεν ξέρω αν είναι πιο ωραίο το κείμενο του Γκέτε ή το δικό σας κείμενο για τον Γκέτε». Τόσο ωραίο εγγραμμένο και εκφράζει με έναν θεωρητικό τρόπο την αγωνία του διαζυγίου που περνούσε. Αν δεν το ξέρεις, λες ότι μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Όλο το βιωματικό υπόβαθρο μοιάζει να έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο κάνει και στην κριτική της βίας. Είναι μια μορφή θεραπείας αυτό για τους ανθρώπους, να δουν μέσα από μία απόσταση κάτι που τους απειλεί με κατάρρευση της δικής του ταυτότητας που είχαν φτιάξει. Γιατί είχαν ελπίσει πολλά πράγματα εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο αυτοί. Ήταν και Εβραίος και ήξερε τι τον ανέμενε σε λίγο. Είχε καταλάβει. Είχε δει τις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού να ανεβαίνουν. Έβλεπε ότι και από την άλλη πλευρά κάτι δεν πήγαινε σωστά. Σκεφτόταν την αυτοκτονία από το 1925. Ήταν μια διέξοδη κατάσταση. Και οι οικονομικές δυσκολίες που εμφανίστηκαν και το γεγονός ότι δεν πήρε βίζα γρήγορα. Ξέρετε, ο Αντόρνο και ο Χορχάιμερ είχαν τύχει. Ο Μπρέχτ επίσης πήγαινε στη Δανία με πολύ εύκολο τρόπο. Ο ίδιος δεν είχε αυτή την ευκολία. Και είχε και την ατυχία να ερωτευτεί μια Μπολσεβίκα ηθοποιό που έμεινε στη Μόσχα και έπρεπε να πηγαίνει εκεί και ζούσε την κατάσταση από κοντά, και το αδιέξοδο του έρωτα και το αδιέξοδο το πολιτικό και την άνοδο των ολοκληρωτικών δυνάμεων. Ας να πας στο διάλογο. Σύμφωνα με το σχήμα, θα μιλήσω για το δεύτερο δίκαιο. Σε
περνάμε την φάση της γραφής της πάντας και αυτή τη τιμωρία την πηγαίνει στο κομμόρος της και η αυτοκτονία λοιπόν. Η αυτοκτονία είναι βία της δικαιοσύνης κατά κάποιο τρόπο που κάνει λοιπόν και τη στιγμή δεν είναι βία της εξουσίας και είναι κάτι μη προσχεδιασμένο και κάτι το οποίο αντιτίθεται σε μία μυθική βία, στην θεσμισμένη βία του κράτους, ωραία. Το ίδιο. Κάτι παρόμοιο μπορούμε να πούμε ότι κάτι αντιμετωπίζει όταν αυτοκτονεί με δημοφίλη και αντιτίθεται στην βία των ισπανών αξιωματικών, κατά κάποιο τρόπο. Όμως, άμα αυτό είναι δείγμα ή μορφή, ας πούμε, θεϊκής βίας, την ίδια στιγμή αφήνει συσσαγωγικά οι δεδομένες, τέλος πάντων, κάποιες ψυχές. Από σε μία ειδικότητα που είναι στιγμή που χρειάζεται, γιατί την βλέπει ο έμπρος ο γιος του και θα είναι εκτός. Από την άλλη, ο Μπένιαμιν να αφήνει τους Ισπανούς αξιωματικούς. Εντάξει, ψυχές είναι. Οπότε... Δεν θα το έτσι. Πολύ ωραία σχέση. Πολύ ωραία, απλώς. Η αυτοκτονία είναι προϊόν του παράδοξου δικαίου και δικαιοσύνης. Δεν είναι έκφραση δικαιοσύνης. Είναι ο ανταγωνισμός δικαίου και δικαιοσύνης που οδηγεί σε μία θυσία. Δεν επιλύεται το παράδοξο, οδηγεί σε αδιέξοδο εδώ. Η αυτοκτονία είναι προϊόν του αδιέξοδου. Η απόλυτη δικαιοσύνη, η παρουσία της δικαιοσύνης είναι όταν λέει η Αντιγόνη ακολουθώ έναν νόμο που δεν ξέρω πού γεννήθηκε, από κάπου παλιά. Δεν μπορώ να τον ορίσω, αλλά με καθορίζει, με δεσμεύει. Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον η αναφορά στην Αντιγόνη, γιατί είναι η πρώτη χρήση που έχουμε της λέξης αυτονομία. Αυτόνομος ζώσα, οδεύει προς τον θάνατο. Τι σημαίνει αυτό αυτόνομος, δηλαδή παίρνει ίδια τον νόμο που τη δεσμεύει. Ποιος είναι ο νόμος, αυτός που προέρχεται από κάπου παλιά, δεν ξέρει πού, αλλά τη δεσμεύει. Τη δεσμεύει όμως με τέτοιο τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με την ετερονομία του κράτους. Αλλά και το κράτος έχει τα δικαιώματα που λέει ο Χέγκελ, πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι τραγικότητα. Έχει δίκιο και ο Κρέων. Πρέπει να προφυλάξει την ισότητα της δίκαιης συμπεριφοράς. Γιατί να εξαιρέσω την Αντιγόνη, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι πολίτες φύσανται αυτόν τον νόμο. Και το παράδοξο δικαίου και δικαιοσύνης εδώ οδηγείται σε αυτό το αδιέξοδο. Δεν είναι εκδήλωση της βίας της δικαιοσύνης. Η βία της δικαιοσύνης φαίνεται στο γεγονός ότι δεσμεύεται τόσο πολύ από αυτό το νόμο που πρέπει να παραβεί το άλλο. Και το γνωρίζει. Πρέπει να θυσιάσει το δίκαιο για να ακολουθήσει τη δέσμευσή της απέναντι σε αυτό το νόμο που δεν ξέρω πού προέρχεται. Και την οδηγεί στον θάνατο. Και τώρα είναι ότι η αυτονομία πάντα συνδέθηκε πάντα με το πρόβλημα του θανάτου του. Πολύ ωραία και με τον Μπένγεμιν. Να σου πω το εξής. Ένας σύγχρονος στοχαστής, μετά τον Γκάντ, ο Σίλερ, τον οποίο αγαπούσε πολύ ο Μπένιαμιν, ο θεατρικός συγγραφέας, έλεγε «Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος. Πρέπει να είναι πάντα αυτόνομος. Αν υπάρχει έστω μία πράξη όπου ενεργεί ενάντια, λέει, στην ελευθερία του, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος». Και επικαλείται εκεί την εισαγωγή που κάνει στον Νάθαν το Σοφό ο Λέσινγκ, είναι ένα θεατρικό έργο, που λέει «Ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να πρέπει, να είναι υποχρεωμένος». Αν εμφανίζεται έστω και μία πράξη στην οποία είναι υποχρεωμένος να κάνει κάτι ενάντια στην ελευθερία του, τότε δεν είναι ελεύθερος. Έστω και μία, λέει. Μα δεν υπάρχει, λέει, υπάρχει. Ο θάνατος. Ο θάνατος είναι αυτή η εξωτερική βία. Πώς την αντιμετωπίζω? Και στην Αντιγόνη και στον Μπένιαμιν έχουμε τη βία του θανάτου που δείχνει ότι η αυτονομία αυτά είναι ιστοριώτης. Ο Σίλερ λέει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη βία που φαίνεται από εξωτερική να καταφέρω μέσα από την αισθητική καλλιέργεια να την κάνω δική μου πράξη.
Δηλαδή, μέσα από την τέχνη να καλλιεργηθώ έτσι, ούτως ώστε να ξέρω ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω. Να συμφιλειωθώ με το θάνατο. Αν δείτε το εκπληκτικό έργο μιας εικαστικής νοτιοαφρικανίδας καλλιτέχνητας, που λέγεται Marlene Dumas, Dumas τη λένε οι καλλιτέχνες, είναι Dumas, που περιγράφει το πρόσωπο του θανάτου. Σε διάφορες εκδοχές. Και λέει, τι είναι η τέχνη, αυτό το γεγονός ότι τον θάνατο, τον εξωτερικό, από εξωτερική βία, το μεταφράζω σε δική μου πράξη. Ελεύθερη. Ελεύθερη συμφιλίωση. Εκεί έχουμε μια διέξοδο αυτής της αντινομίας δικαιοσύνης και δικαίου. Είναι μέσα από την τέχνη. Και μέσα από την αισθητική αγωγή. Αυτό που έζησε η Αντιγόνη και ο Μπένιαμιν δεν ήταν βία δικαιοσύνη, ήταν το αδιέξοδο αυτού του παραδόξου. Υπήρξε τελικά η βία, είτε τη βία του δικαίου που έρχεται να σαρώσει αυτόν που ακολουθεί τη θεϊκή δικαιοσύνη, αλλά και στον Μπένιαμιν το ίδιο έγινε. Έτσι. Βέβαια, αυτή η θυσία, τουλάχιστον στον Μπένιαμιν, λύτρωσε ψυχές. Ενώ στην Αντιγόνη, όπως είπες, οι άλλοι υπέφεραν από αυτή τη διαδικασία, οπότε εκεί έχουμε και μια διπλή θυσία. Εντάξει. Όχι ο Μέγας. Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές τις μορφές βίας που λέει η μυθική βία ή η θεϊκή βία είναι κάτι σαν τις αποφάσεις του Γκάρλ Σμιτ. Υποφάσεις όμως χωρίς υποκείμενο. Συγκυριακός χαρακτήρα και... Κοίταξε, αλλά και η μυθική βία. Το στοιχείο της θέσπισης δικαίου έχει πάντα ένα στοιχείο απόφαση. Απόφαση σημαίνει, στα γερμανικά μάλιστα, ωραία, είναι μια διάκριση. Το λέει και ο Κονδύλης. Έτσι. Το εξής και απόφαση. Είναι μια μορφή διάκριση, η οποία δεν νομιμοποιείται, δικαιολογείται στη βάση κάποιων έλεγων κριτηρίων. Ούτε υπάρχει κάποιο υποκείμενο που να μπορεί να τηλεολογήσει με θεμελιώσεις αυτή την πράξη. Και γι' αυτό είναι κάτι σαν φανέρωση αυτή η απόφαση. Ναι, συμπτωματικό είναι. Το χαρακτήρα που λένε event, συμβάν. Έτσι. Είναι το Ereignis του Heidegger. Έχουμε λέει μπλέξει με Schmidt, Heidegger, εδώ πέρα. Είμαστε και λίγο κάποιοι. Είναι τρομακτικό, αν σκεφτείτε, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί έχουν επηρεάσει όλο αυτό το πλαίσιο των αναρχικών σκέψεων. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μια προσπάθεια να συμβάλλω στην πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε. Υπάρχει ένα γράμμα του Μπένιαμιν, του 32, προς τον Μπρέχτ, αν δεν κάνω λάθος, όπου λέει το εξής, ότι σχεδιάζουμε να βγάλουμε ένα περιοδικό που σκοπεύουμε να annihilate τον Χάιντεγκερ. Δηλαδή, να τον εκμυδενίσουμε. Στα αγγλικά υπάρχει το είχα διαβάσει. Και αυτό ήθελα να πω, ότι υπήρχαν τα μέτωπα από τότε. Έτσι, δεν μην τα ταυτίζουμε όλα. Είχε και στενή σχέση με τον Αντόρνο και την... Υπάρχει μια διαφορά όμως του Μπένιαμιν απέναντι στον Γκάρλ Σμιτ. Ο Γκάρλ Σμιτ ποτέ δεν ήθελε να τον εξαφανίσει. Και μάλιστα τον εξυμνούσε. Και είναι και χειρότερος ο Καρλ Σμιτ από το Χάιντεγκερ. Έτσι, το παράξενο είναι γιατί. Τώρα, να σας πω και τελειώνω με αυτό, να το κλείσουμε γιατί... Να κάνουμε την τελευταία που έχει ζητήσει. Να πω κάτι μόνο και να θέλω να φύγω, γιατί θα πρέπει να περιμένουν οι κόρες μου να τις σκεπάσουν. Έχουμε όλοι τα μειονεκτήματά μας. Να πω κάτι και μετά με την καρδιάζεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τη σχέση που είχαν κάποιοι Γερμανοεβραίοι στοχαστές με τον Γκάρλ Σμιτ. Είναι ένα παράξενο για μένα. Ας πούμε, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που είχε γράψει ένας Γερμανοεβραίος φιλόσοφος που λέγεται «Η νομιμότητα της νέας εποχής». Είναι του Hans Blumenberg.
τον οποίο είχα την τύχη και να ακούσω και να γνωρίσω, και να φανταστείτε ότι επειδή έπρεπε κάποια περίοδο για να γλιτώσει τον ναζισμό, τον εγκλισμό, ζούσε ένα κελάρι και είχε χάσει την όρασή του. Και γι' αυτό κυκλοφορούσε με μαύρα γυαλιά. Έγραψε αυτή την νομιμότητα της νέας εποχής για να επικρίνει την πολιτική θεολογία του Κάρλ Σμιτ, ότι που έλεγε ότι όλες οι έννοιες πολιτικής της νεωτερικότητας είναι εκοσμικευμένες θεολογικές έννοιες. Ας πούμε, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργείται σε μια επανάσταση είναι κάτι σαν το θαύμα στη θεολογία. Γράφει ο Χάνς Μπλούμενμπεργκ ένα ογκώδη τόμο για να νομιμοποιήσει τη νέα εποχή απέναντι σε αυτή την επίκριση ότι είναι απλώς εκοσμίκευση της θεολογίας, άρα κακή θεολογία. Και γράφει ο Κάρλ Σμιτ την πολιτική θεολογία 2. Και έχουν μια αλληλογραφία, στην οποία αλληλογραφία ο Χάνς Μπλούμενμπεργκ αντιμετωπίζει τον Κάρλ Σμιτ σαν τον Θεό. Δηλαδή, και υποχωρεί σχεδόν σε όλες τις θέσεις του. Και λέτε, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, ο Κάρλ Σμιτ ήταν πολύ χειρότερος στην επιλογή του ναζιστικού κόμματος από το Χάιντεγκερ. Κι όμως, υπήρχε ένα δέος από πολλούς Εβραίους, μεγάλους στοχαστές, δηλαδή και ο Μπένγιαμιν, αλλά και ο Γιάκοπ Τάουμπες, που ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή Γερμανού Εβραίου, που έβλεπαν στον Κάρλ Σμιτ έναν απελευθερωτή. Τρομακτικό. Δεν ξέρω τι έβρισκαν σε αυτό. Είναι και η αυτονόμηση ενός έργου. Μένω λίγο ακάλυπτος στο θέμα του υπερκρατικού δικαίου. Δηλαδή, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα φτιάξαν, ας πούμε, τον ορισμό του πρόσφυγα και την υπεράσπιση του. Υποτίθεται ότι ήταν μίες συνέργειες υπερεθνικών οργανισμών για την υπεράσπιση τους. Έχουμε ένα πισωγύρισμα κράτη να βουλιάζουν προσφυγικές βάρκες και ταυτόχρονα έχουμε ένα κίνημα αλληλέγγυων που δεν μου εγγυάται εμένα τίποτα, ότι θα σπάσει το κεφάλι κανένας λιμενοφύλακα κάποιος από αυτούς. Δηλαδή, αυτές τις τρεις περιπτώσεις, την υπεράσπιση και το να βομβαρδίσουμε, ας πούμε, μια χώρα για να υπερασπιστούμε μετά από τις πρόσφυγες, το να βουλιάζουμε βάρκες ως κράτη για να μην μπουκάρουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή το να σπάω το κεφάλι ενός λιμενοφύλακα επειδή δεν αφήνει την βάρκα του πρόσφυγα να περάσει, σε ποιο θέμα, σε ποια φάση δικαίου και βίας θα βάζουν αυτά τα τρία, που είναι έξι ουσιαστικά? Νομίζω ότι εδώ αποδεικνύεται αυτό που λέει ο Μπένγκεμεν, το δίκαιο είναι βία. Το δίκαιο σημαίνει κατά ανάγκη προστασία κάποιων σχέσεων, και όταν οι πρόσφυγες απειλούν με την παρουσία τους τη θεσπισμένη ένομη τάξη, το δίκαιο δείχνει ακριβώς ότι για να διατηρήσει την εξουσία του πρέπει να τους αποθήσει. Εκεί φαίνεται, λέει, με καθαρό τρόπο, σε τέτοιες περιπτώσεις, η βιότητα του δικαίου, το σάπιο του δικαίου, λέει ο Μπένγκεμεν. Εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, αναδεικνύεται η βιότητα, η καθαρή που έχει το δίκαιο. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι όμως ένα πρόβλημα. Μπορεί πλήρως να αποφευχθεί αυτή η βιότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ έτσι, φαίνεται πολύ ανθρώπινο να δείξεις αυτό που έλεγε ο Χέγκελ, την καθολική αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους και σε όλους τους ανθρώπους. Και τι έλεγε ο Χέγκελ, λέει, αν προσπαθείς να τον κάνεις, θα καταρρεύσεις. Υπάρχει ένα ανθρώπινο όριο, δηλαδή στο πώς μπορείς να επιδείξεις αυτή τη συμπάθεια και αλληλεγγύη. Και ενίοτε σκεφτείτε και το άλλο, ότι πολλές φορές η έκφραση αλληλεγγύης, όπως μας έδειξε και ο Νίτσε, είναι ένα δόλιο τέχνασμα εγωκεντρικών ενορμήσεων. Είμαστε πολύ υποψιασμένοι σήμερα. Δηλαδή, η αλληλεγγύη λειτουργεί βερμπαλιστικά, ρητορικά, πολεμικά, πολιτικά, αλλά όχι ανθρώπινα. Το έχουμε και αυτό. Να το έχουμε και αυτό στην κατά νου, διότι πλέον είμαστε υποψιασμένοι. Έτσι, πίσω από τις ωραίες διακηρύξεις, πίσω από την ωραία βιτρίνα των ωραίων διακηρύξεων, πολλές φορές κρύβονται δόλιες, τεχνικές, στρατηγικές κατήσχησης και εξουσίας. Έτσι. Και βλέπω πολλές φορές ότι ισχύει αυτό που έλεγε ο συντηρητικός Σόπενχάουερ,
ο δρόμος προς την κόλαση είναι σπαρμένος με τις αγαθές προθέσεις των ανθρώπων, έτσι. Άντε, απεσιόδοξο, αλλά ας πούμε μια καληνύχτα απόψε. Το Σάββατο, αν θέλετε, μπορώ να συνεχίσω σε πια πιο δύσκολη προβληματική με τον Ντεριντά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Ντεριντά κάνει μεγάλη κριτική στο... Έτσι, αν θέλετε, το Σάββατο, 4.30, συνεχίζουμε. Ναι, ναι, θα είναι και ο Βαγγέλης ο Μπιτσιώρης. Εκεί θα, ο Μπιτσιώρης θα το παρουσιάσουν, ναι, μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Ξηροπαΐδη για άλλη μια παρουσία του στα πλαίσια κάποιου από τους κύκλους εκδηλώσεων, είτε του χρόνου, την περσίνη χρονιά, είτε της Επανάστασης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στην αρχή του δεύτερου μέρους του κύκλου «Χρόνος», με το «Χρόνος, ψυχή, υποκείμενο 1», με τον Γεράσιμο Στεφανάτο και τον Σωτήρη Γουνελά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.